Εδώ είμαστε. Με την πουκιά στο στόμα. Τρέχω με τη μία το game. Γεια. Τι λέει. Γεια. Τρώμε μπέργκερ. Γι' αυτό αργήσαμε. Μα ακούγαμε. Ακούγαμαστε. Λογικά ακούγεσαι. Τώρα θα δούμε τι παίζει. Θα μπει και το game. Έχουμε παρά την Αλέκο. Καλό, καλό. Δεν φαίνεσαι. Σήμερα ο moderator του καναλιού, ο αυστηρός ο moderator, σκύψε, σκύψε. Είναι ακριβώς δίπλα μας. Και μας το γράφεις και αυτό. Γαμώνε το Θάνο. Τι κάνεις. Με δυσκολεύεις. Τι βλακία έχω. Μας έκανε αυτό ο Αλέκος. Φαίνεται. Νίκο, φαίνεται. Όπα. Φαίνεται λίγο. Τώρα φαίνεται λίγο. Ευχαριστούμε, Αλέκο. Μας έκανε σούπερ σχέδιο. Δύο μας έκανε. Α, ναι, το άλλο είναι αυτό. Και αυτό είναι το άλλο. Αυτό είναι το ίδιο. Μισός Πέτρος, μισός Νίκος. Και αυτό είναι το ίδιο άλλο. Το ίδιο άλλο. Λοιπόν, έχει φάει. Τι κάνετε, πώς είστε. Δεν την επανάληψη γι' αυτό. Δεν την καθυστέρηση γι' αυτό έλεγα το ίδιο. Κάτσε να βάλω και εγώ ακουστικά. Πρόσεχε. Λοιπόν, τερματίσαν οι Gramers στο Assassin's Creed το Syndicate. Δώσε λίγο άχαρτα την πατσέτα. Μόλις σκουπίστηκα. Δεν πειράζει. Έχει δύο. Έλα, σκατά είχες. Και πήρα το account των Gramers. Και το βίασα. Το μηδένισα, γιατί δεν έχει πολλά save slots στο Assassin's Creed. Ένα δύο. Και άρχισα να παίζω. Πανέμορφα. Άρχισα να παίζω και επειδή άρχισα να παίζω. Του άρεσε του Νίκου. Μου άρεσε το παιχνίδι και είπα να σας το δείξουμε. Να πούμε και εμείς την άποψή μας για το game και τέτοια πράγματα. Εγώ θα σου πω που το έχω παίξει 500 ώρες. Δεν πρόκειται. Κατά το έχω παίξει 500 ώρες. Δεν πρόκειται να δείτε main story. Θα κάνουμε side business για να ξεκλειδώσουμε κάποια πράγματα βασικά. Die motherfucker. Τι λέει. Μισό να φάω και επανέρχομαι. Die bitch. Ωραία. Λοιπόν, κάτσα το ρουτάρω αυτόν. Αλέξη, αν θες φορά λίγο τα ακουστικά που είναι στο laptop να πεις αν ακουγόμαστε καλά εμείς συγκριτικά με το παιχνίδι. Μια σχετική ηχός υπάρχει γιατί έχουμε πιο δυνατά τα μικρόφωνα για να είμαστε άρετοι πίσω γιατί παίζουμε το controller. Οπότε αυτό είναι προβλέψιμο. Λοιπόν. Ο Μάνος Άνδρος φωνάζει. Α, με controller λέει. Με controller παίζω εγώ. Τα τελευταία τα Assassin's Creed όλα τα έχω παίξει με controller. Α, ναι, με controller. Ναι, λοιπόν, έχω ξεκλειδώσει όλες αυτές τις περιοχές και έχει μείνει μόνο αυτή η δύσκολη περιοχή. Και θα ξεκινήσουμε από αυτή την περιοχή. Δεν έχω κάνει ούτε τα. Μια χαρά είναι, ωραία. Οπότε θα ξεκινήσουμε fast travel. Δεν έχει κάνει main mission καθόλου. Πώς δεν θα έχω κάνει πάρα πολλά main mission. Απλώς εκεί δεν έχει main mission, είναι να ξεκλειδώσουμε την περιοχή. Θα πάμε στα synchronize να κάνουμε τα points. Όταν ξεκινάει μια περιοχή, δηλαδή τι γίνεται. Σου βγάζει side mission κτλ. Μέσα, τι σου βγάζει. Όχι, κάνεις διάφορα missions για να βγει. Και μετά σου βγάζεις και τα main quest, τα οποία είναι, τα δείχνει αλλιώς. Λοιπόν, ας αρχίσουμε να μαρκάρουμε. Θα αρχίσουμε πηγαίνοντας εδώ. Αυτό είναι το κοντινότερο, viewpoint. Το οποίο είναι και... Είναι εκεί, 555 μέτρα ακριβώς. Λοιπόν. Θα παίξετε το Hitman. Θα παίξουμε το Hitman. Εγώ δεν θέλω να το παίξω. Σειρά δεν θα το κάνουμε σίγουρα στο κανάλι. Τώρα αν κάποια στιγμή πέσει τα χέρια μου, εγώ ψήνομαι να το παίξω. Να το παίξω γιατί μου άρεσε. Το Hitman γενικά. Απ' τη μία ναι, απ' την άλλη... Λίγο είναι αυτό που έχει επικέντρεφό σου. Τι, βρήκα το... ένα διαφορετικό τρόπο να το φτιάξουν. Ναι, λοιπόν. Σου βγάζουν μισό παιχνίδι και το πληρώνεις λίγο-λίγο. Όχι, μπορείς να το πληρώνεις και επεισόδιο-επεισόδιο, Πέτρο, και να μην παίξεις ποτέ το δεύτερο επεισόδιο για να μην το έχεις πληρώσει ποτέ. Ο Δημήτρης είπε μια μαλακία, αλλά δεν ήταν 100% σωστός. Ήταν εν μέρη σωστός αυτό που είπε. Δεν σε υποχρεώνει να το πληρώσεις όλο το παιχνίδι. Μπορείς να πληρώσεις μόνο το πρώτο επεισόδιο. Επεισόδιο και τι έκανες, ρε. Δεν θα παίξεις ξανά ποτέ. Hitman. Δεν θες να πάρεις ποτέ το δεύτερο επεισόδιο, δεν κατάλαβα. Τι ψυχαναγκασμός είναι αυτός. Δεν σε υποχρεώνει κανείς. Επειδή θέλεις να το πάρεις, δεν κατηγορείς αυτό που το έβγαλε διαφορετικά από ό,τι θα θέλεις να το αγοράσεις. Λοιπόν. Όποιο θέλω, κατηγορώ. Τι είναι αυτό εδώ, μνημείο. Ανέβουμε πάνω σε αυτό το μνημείο. Ωχ.
Πολύ ωραίο gameplay, τα γραφικά είναι υπέροχα, παιδιά, είναι υπέροχα, υπέροχα. Δεν είναι το ίδιο καλά με το Unity. Το Unity είχε προβληματάκια όμως. Το Unity είχε καλύτερα γραφικά, αλλά είχε χειρότερο optimization. Έτσι πήρα και το Shard, να κάνω synchronize. Αυτό έχει λίγο χειρότερα γραφικά, βασικά λίγο χειρότερα, είναι τα οπτικά εφέ είναι λίγο χειρότερα, αλλά εξακολουθούν να είναι εκπληκτικά και το παιχνίδι πάει καλά. Τώρα αυτή τη στιγμή παίζουμε με 190 με 120 frames. Και με τρεις οθόνες που τα έχω όλα τέρμα, παίζω με 30-40 frame. Και είναι μια χαρά γιατί παίζω με τον Xbox controller, οπότε δεν φαίνεται άκυρο. Δεν είναι λάθος. Έχουμε ακόμα 250 μέτρα, κάνουμε μπόλικο ταξιδάκι. Κάντα όλα τις πόπεις. Θα είμαστε διακριτικοί, παιδιά, και προσεκτικοί. Δεν ξέρω πόσα θα προλάβουμε να ξεκλειδώσουμε regions. Γιατί τώρα είναι και το μεγαλύτερο level, οπότε είναι και λίγο πιο δύσκολα. Γενικά, το παιχνίδι. Απλώς, εντάξει, δύσκολο δεν είναι το παιχνίδι. Η αλήθεια δεν με δυσκολεύει καθόλου το Assassin's Creed. Αλλά θέλει πολύ προσοχή στις μεγαλύτερες δυσκολίες. Μπορούμε να πάρουμε άμαξα, όποτε θέλουμε. Απλά την παίρνεις και φεύγεις. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί από εσάς ξέρετε το παιχνίδι, αλλά εμείς το δείχνουμε και για αυτούς που δεν έχουν ιδέα, έτσι. Οπότε μιλάμε γενικά. Να, φτάσαμε και στο waypoint. Και μπορείς να ανέβεις πάνω στην άμαξα. Έτσι, ή μπορείς να μπεις να οδηγήσεις. Και απλώς να κατέβεις από την άμαξα και αυτή να συνεχίσει. Γιατί να θες να γίνει αυτό. Γιατί όχι. Λοιπόν. Γιατί αφήνω να το κάνει. Όπα. Έχει. Δες, έχει τους αυτούς. Το πρόβλημά μας είναι τώρα ότι δεν πρέπει να με δούνε να ανεβαίνω. Είμαι σε restricted area. Και δεν σε έχει δει κανένας τώρα, πλάκα μας κάνουνε. Κανείς δεν ξέρει ότι είμαι εδώ, Πέτρο, γιατί είμαι ασασίνο. 500.000 κόσμο έχει εκεί πέρα. Ποιοι ρε, οι πολίτες δεν δεν κάνουν interfere, τι λέει τρελή είναι, να χάσουν τη ζωή τους. Να πάμε. Να ξεκλειδίσουμε το waypoint για να μας δείξει που είναι τα σημεία που μπορούμε να ξεκλειδώσουμε γενικά. Καλά ρε, στο παλάτι της Βασίλισσας. Τι ότι είναι το live, κάτσε έχει ακόμα δεν άρχισε ρε φίλε. Και είμαστε στο παλάτι της Βασίλισσας και δεν έχει ούτε έναν πάνω στη σκεπή. Ο Παναγιώτης αυτός. 9.30 και ο Καμιδανιώρος. Τι ανησυχείτε ρε, ανησυχείτε, αρχίσαμε με στρες. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε χαλαροί. Τι φάση, πώς και παίζετε Assassin's Creed. Να ήσουν εδώ από την αρχή που το εξηγήσαμε. Να ήσουν, να ήσουν. Δεν θα το πω δεύτερη φορά. Έλα τώρα. Τι απλά ξεκίνησε το παίζει ο Νίκος με το Δημήτρη το account. Και το άρεσε και είπε να το δείξουμε. Να πει την άποψή του. Ναι, να δείτε λίγο και εσείς το game. UH Athens Club, το Uncharted 4 έχει καλούτσικα γραφικά, μην τρελαθούμε. Βασικά είναι μόνο για PlayStation βασικά. Δεν έχει σημασία, άμα είναι να μιλάμε για τα καλύτερα γραφικά που είχε ποτέ game, το Uncharted είναι κάπου στη μέση. Μην είμαστε φανατικοί. Λοιπόν, το ξεκλειδώσαμε, πάμε στο χάρτη να δούμε τι παίζει. Δεν θα το κάνουμε σειρά, παιδιά. Ένα στριμάκι απλά. Πάμε να bounty hunt τον Ivan Benbury. Αν θυμάμαι καλά, αυτόν θα πρέπει να τον κάνω. Πώς το λένε, Πες το. Θα πρέπει να τον απαγάγουμε, Πέτρο. Τον Ivan, τον τρομερό. Θα έχει ενδιαφέρον, λοιπόν. Γιατί δεν κράτησε το market. Παιχνίδι. Πάλι το. Δεν θα το κάνουμε σειρά. Δεν θα το κάνουμε σειρά. Δεν θα το κάνουμε σειρά. Πες λίγο ρε Πέτρο, θα το κάνουμε σειρά. Πρέπει να το βάλεις με διαφάνεια από πάνω. Θα το κάνουμε σειρά Πέτρο, το τι λες. Τι τυλάκι να φαίνεται, δεν θα το κάνουμε σειρά. Ξέρεις τη μία φορά να πεις ναι τελείως. Το κάνουμε σειρά, εσείς παιδιά τι λέτε, το κάνουμε σειρά, Μόνο AC σήμερα. Συνήθως ένα παιχνίδι παίζουμε στα stream, παιδιά. Σήμερα είναι καλή χαλαρή μέρα. Μάλλον θέλετε να αρχίσω να βρίζω, μου φαίνεται. Να βρίζεις. Είστε καινούργοι. Ναι, άμα αρχίσω τώρα εγώ τα αντεκαμίσου που τα είπαμε 100 φορές να πούμε. Αλλά αντί να βρίζω, σκότωσα αυτόν και μου φύγαν τα νεύρα τώρα. Δεν έχω νεύρα.
Γιατί είναι αυτός νεκρός. Και επειδή τσατίστηκα πολύ, σκοτώνω και αυτόν. Καλύτερα έτσι. Μαλάκα, τι είδες? Όχι ρε, κοιτούσε πάνω το μικρόφωνο και ήταν εγώ, ήταν κάπως. Καταλαβαίνεις. Αυτό δεν γίνεται να κοιτάει. Ναι, τώρα έστρωσε λίγο. Πέτρο, γιατί δεν παίζεις? Γιατί... Δεν τον αφήνω να παίξει. Δεν με αφήνει ο Νίκος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάνουμε identify. Αυτόν εδώ πρέπει βασικά να... Βασικά πρώτον, στο προηγούμενο live stream παίζα εγώ. Όλη την ώρα. Δεύτερον, ο Νίκος τώρα μέχρι εδώ είναι καυλωμένος με το παιχνίδι, οπότε θέλει να παίξει. Να μην το χαλάσω. Και το προχώρησα και πάρα πολύ και ο Πέτρος δεν θα μπορεί να παίξει, οπότε θα σας αρέσει και το gameplay, παιδιά. Ναι, εγώ μέχρι να βρω τι παίζει, ποιο κουμπί κλάνει, ποιο κουμπί χέζει, γάματα. Θα τελειώσω το stream. Ο παίζει να μην έχεις παίξει ποτέ με Xbox controller. Έλα. Έχεις παίξει ποτέ με Xbox controller. Παιχνίδι. Ναι. Γενικώς. Ναι. Έχω παίξει, αλλά δεν έχω σπίτι, οπότε δεν έχω παίξει σπίτι μου για να... Από τον τοίχο. Από την πόρτα εδώ. Ντροπή! Αλέκο! Αλέκο! Τι κάνεις? Έλα μαλαφάκα, you are fucking dead. You know why you are dead, because I killed you. Α, θα γυρίσω την οθόνη λίγο ρε φίλε, να βλέπω τα σχόλια. Ιδέες, δεν το σκέφτηκα τόση ώρα. Κοιτάω έτσι κι εγώ σας, χαζώ. Το πήρετε από τους gamers, το κλέψαμε, χακάραμε το account τους. Επόμενο βήμα είναι να χακάρουμε το YouTube κανάλι τους. Έχω και μετά έρχεται η καταστροφή. Έχω όλους τους κωδικούς από τους gamers. Α, ακούς. Άμα θέλει να κάνει ένα delete όλα. Άμα με θυμώσει. Δημήτρη, ελπίζω να μην βλέπεις το δεν stream. Δεν υπάρχουν gamers μετά. Έλα γαμίσου που με είδες κιόλας. Άμα θυμώσει ο Νίκος, τα κάνει όλα πουτάνα. Θα τις φας παράτες. Τώρα δεν θα φάω άλλο. Φέρα στα βουριά σου. Αν και έχω φάει. Έκανα βλακία, παιδιά. Ναι, τώρα πρέπει να το κυνηγήσουμε, πίρα. Πέτρο. Κάτσε, έλα. Για να σβήσει την πύρα. Να σβήσει, ναι, ναι. Για σβήσιμο. Έλα, τάκλ. Κάτσε να σκοτώσω τους άλλους και έρχομαι και σε σένα. I kill you, like a motherfucker. Rainbow Six Siege ή Die Lying the Following. Δύο πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Τι εννοεί? Δεν συγκρίνονται. Να το συγκρίνουμε ή ποιο να πάρεις εσύ? Έλα ρε, έλα ρε, έλα ρε. Για χαραντάν και έλα. Τα κουκιά μπαγλάν. Τι θα γίνει με την πάρτι σου? Τι σημαίνει αυτό? Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτά είναι δικά τους, είναι της νεολαίας. Νεολεδίστηκα. Όλα ποπιτάνα. Η ποπι πουτάνα δηλαδή. Να αγοράσεις. Το The Following καταρχήν είναι DLC. Οπότε πρέπει να έχεις το προηγούμενο. Ένα αυτό. Σόφα και εσύ. Δεύτερο είναι δύο πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Το ένα είναι. Θα πάρω κρανίο. Το Siege είναι. Έλα εδώ. First person. Έλα εδώ. Παίζει σε αυτό. Λοιπόν. Και το άλλο έχει το story, το έχει αυτό του. Παίζει και αυτό το co-op. Λοιπόν. Και σκοτώνει ζόμπια. Μπορείς να δεις βίντεο που έχουμε βγάλει και να επιλέξεις. Amazing Tom, όχι, αύριο δεν θα έχει Siege. Τώρα πρέπει να βγω στον δρόμο για να πάρω άμα. Siege θα έχει από την ομάδα μάλλον. Είδες, δεν έχει ξαναπάει στο Park of Volta, ότι πας. Ναι, γιατί. Έχει ξαναπάει, δεν έχει ξαναπάει. Τώρα σε βγάζουμε εδώ που θέλουμε, σε πάμε. Καλησπέρα, Chris the Best. Προσέχω, μην έχει κανένα μπάτσο και μας δει. Νίκο, πες ένα game που έχει καλύτερα γραφικά από το Uncharted το 4. Το Crysis το 3. Ορίστε. Το οποίο κοντεύει δεκαετία που βγήκε, αδερφέ. Παρ' όλα αυτά έχει καλύτερα γραφικά. Λοιπόν, φτάζουμε εδώ. Ωπα, κάτσε, δεν ακούω. Έλα, Λέκο, για πες. Λέω Space Invaders. Space Invaders. Pixel. Pac-Man. Γεια σας, τι έχασες. Τι έχασες. Πρέπει να τον πάω. Το τρένο. Ήταν λίγο πιο εύκολο από ό,τι περίμενα. Μου τις έφαγες πατάτες, Αφού πεις δεν θα φας. Να, έλα, σπάζω εκεί. Τώρα δεν θα φάω όλες πατάτες. Φάτε. Φάει, φάει, φάει. Α, έτσι, δες που περιοχή που ξεκλειδώσαμε. Έχασες το GT, παίζει εσύ ο Νίκος. Έχασες το γιατί παίζει ο εσύ ο Νίκος. Τα έχασες όλα, λοιπόν πάμε εδώ. Τώρα κατάλαβα τι λες. Θα πάμε ξεκλειδώσουμε κι άλλο περιοχή. Πέτρο, γνώμη για το Master Case 5. Θα σου πω, θα σου πω.
Δεν το πιστεύω. Γαμακού. Σε έχω πει να μην φωνάζει σήμερα μπροστά στα μικρόφωνα. Ξεχάστηκα. Τα έβαλα επίτηδε πιο δυνατά. Γαμακούτι! Και τώρα ξέρει τι κάνει, ε. Είσαι πιο κοντά από μένα, οπότε με ένα μακούν χειρότερα και το χαλά. Εδώ με τώρα εγώ υπολόγισα ότι κάθεσαι θα κάθεσαι δίπλα μου. Ναι, εγώ τώρα που με δεν φωνάζω όμω. Όχι, τώρα είσαι καλά. Λοιπόν, το κουτί είναι πάρα πολύ καλό. Με το που έβαλα μέσα όλο το σύστημά μου, θερμοκρασία πέσανε κατά 15 βαθμούς. Ω, ναι, 15 βαθμούς. Ναι, εντάξει, το άλλο το κουτί ήταν πολύ παλιά. Ναι, τεχνολογία, ήταν στουμπωμένα όλα μέσα. Ναι. Παρότι μπροστά που είναι τα φανάκια τα μπροστά, τα δύο τα κοτεκοσάρια, έχω δίσκους, παρόλα αυτά έχει πολύ καλό ρεφλό το κουτί. Metal Grammar δεν μπορώ να κάνω και ιδιαίτερα τις πόπους στο Assassin's Creed, δεν μπορώ να σκοτώσω civilians, μου βγάζει μήνυμα. Μου λέει do not kill the fucking civilians. Γιατί μου τα ξεμαρκάρει ρε, τι καινούργιο είναι αυτό. Επίσης νομίζω ότι για την τιμή του είναι πάρα πολύ καλό κουτί. Ταξίζει τα λεφτά του και σαν κατασκευή είναι καλή. Υπέροχο, είναι και super customizable. Ναι, και για την τιμή του είναι πάρα πολύ καλά τα λεφτά του, ας πούμε. Για την τιμή του είναι καλά τα λεφτά του. Όχι, γιατί πολύ καλή ποιότητα, πολύ καλή σχέση ποιότητα τιμή. Αυτό θέλω να πω. Μια χαρά είναι το δικό μου είναι καλύτερο γιατί είναι το δικό μου, αλλά και το Masterpiece καλό είναι. Θα κάνετε σειρά Dark Souls 3. Τι είπαμε 150.000 φορές, είπαμε ότι δεν θα παίξουμε Dark Souls 3. Ούτε ένα λεπτό δεν θα παίξουμε Dark Souls 3. Για ψυχοπαθείς είναι το παιχνίδι, για ψυχαναγκαστικούς, οι οποίοι θέλουν να κερδίζουν τα πιο δύσκολα. Καλά πιο κάνετε. Παιχνίδι, είστε γαμάτοι. Τα καλύτερα γραφικά. Ναι, έτσι είναι η απάντηση. Εμείς τα κρίνουμε ποιες τα καλύτερα γραφικά. Δεν πάει ακριβώς έτσι, παιδιά. Κάποια παιχνίδια έχουν καλά γραφικά έτσι, κάποια έχουν αλλιώς. Καλή ώρα το Unity είχε καλύτερα γραφικά από το Syndicate. Αλλά το Syndicate παίζει πολύ καλύτερα, γιατί είναι καλύτερα optimized. Οπότε, το θέμα τι οπότε, είναι, τι να έχεις κάνεις καλά γραφικά για να μην παίζει καλά το παιχνίδι ή λίγο χειρότερα γραφικά, πάλι υπέροχα, και να παίζει τέλεια το παιχνίδι. Είναι πολλά μες στην εξίσωση. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Κακώς σκέφτεστε άσπρο μαύρο, στα πάντα σκέφτεστε άσπρο μαύρο. Κακώς δεν υπάρχει αυτό ή αυτό το παιχνίδι. Ναι, υπάρχει και μέση, και μέση λύση. Όχι, είναι το τι ακριβώς εσύ και πώς. Αλλά δεν υπάρχει το καλύτερα γραφικά. Αλλά αν να πάμε μόνο σε γραφικά, το Uncharted 4 δεν έχει τα καλύτερα γραφικά. Demon Chris δεν λέγεται value for money, λέγεται σχέση ποιότητα τιμή. Το λέμε και ελληνικά, υπάρχει και ελληνική λέξη. Έτσι είναι, Νίκο. Δεν ξέρω εγώ ελληνικά. Άντε ρε. Παίξε. I do not kill the target with a voltaic bomb. Θα είναι δύσκολο αυτό. Μη μιλάς έτσι ρε Πέτρο, δεν είναι σωστό. Τι είπα. Ναι, πρόσεχε πώς μιλάς. Το Batman έχει τα καλύτερα γραφικά, λέει ο Big Boss Girl. Big Boss αυτός. Καλά γραφικά και το Batman. Πολύ καλά γραφικά έχει το Batman. Έλα τώρα. Δεν έχει. Ναι. Το σκότωσα. Α, σας φάζει τώρα Νίκος. Μην το μιλάτε. Το Unity λέει έχει καλύτερο story όμως. Το Unity είχε καλύτερο story, σύμφωνα με τους Gramers όχι. Ποιοι είναι αυτοί. Ναι ρε, εγώ το Unity βαρέθηκα, δεν το τερμάτισα. Κάτι θα δείτε το Overwatch έχει open beta μέχρι 9 Μαΐου. Εγώ ήδη έπαιξα. Σήμερα ο Overwatch. Δεν μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Βέβαια δεν έπαιξα πάρα πολύ. Έπαιξα κανένα μια μισή ώρα. Θέλω να παίξω κι άλλο και μετά θα δώσω ολοκληρωτική. Borderlands έπαιξες αρκετά. Borderlands το χαλιώσει. Ναι, και μοιάζει υπερβολικά πολύ με το Borderlands. Οπότε. Όχι, ξέρεις τι. Μου φαίνεται ότι άμα παίξεις με team, το παιχνίδι αλλάζει. Κατά πολύ. Ναι, όπως όλα τα παιχνίδια που φτιάχνει. Γιατί έχει 4 ξεχωριστές κατηγορίες με χαρακτήρες, έχει attackers, έχει defenders, έχει tank και healers. Οπότε άμα κάνεις ένα... και παίζεις σε αρένα μέσα συνήθως. Οπότε άμα κάνεις ένα καλό team, που να μην παίρνουν όλοι οι attackers, να είναι μοιρασμένο το τι θα παίρνει ο καθένας, νομίζω θα γίνει τερό gameplay. Έχω κάνει πάντα φορά δουλειά από ό,τι φαίνεται. Αλλά θα δείξει. Μπορεί να παίξουμε τον Νίκο με την πέτα. Είσαι σοβαρός, κυρίες, την φυλάκα. Να τη δοκιμάσουμε λίγο. Δεν βλέπεις ότι έχω κόμπο. Θα παίξεις Overwatch την πέτα. Θα το δω, δεν ξέρω. Θα προλάβεις. Δεν ξέρω. Είναι τώρα το... Λοιπόν, θα είμαστε και στην έκθεση. Είναι η Comic Con στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, αυτό το Σαββατοκυριακό. Αύριο Παρασκευή ξεκινάει.
Γι' αυτό είναι και ο Αλέξης εδώ, γιατί θα είναι στην έκθεση. Έχει κόμικ το οποίο έβγαλε και διάφορα σκίτσα. Διαφήμιση. Έβγαλε αυτό, τον Bob. Μην το δείξεις μέσα, όποιος θέλει να δει το μέσα να πάει να το αγοράσει. Θα δείξω μόνο την αφαίρεση που μου έκανε. Μου έκανε εδώ ένα Space Marine. Space Marine, όντως. Εντάξει, δεν βλέπω όμως εσύ, Πέτρο, να εντάξει, στο χάρτη είσαι, ρε φίλε. Σιγά, δεν βλέπεις. Λοιπόν. Και. Τι κάνεις, τι κάνεις, ρε καραγκιόζη. Παδαφάκα το φίλο μου. Σπάξ το μυαλό. Έλα, έλα, έλα. Αλέκο, καλά τα λες. Μόνο stream. Έλα. Λοιπόν, και γι' αυτό ήρθε ο Αλέκος αυτό το Σαββατοκυριακό. Και γι' αυτό και, πώς το λένε, πέθανε και εσύ γιατί με τσάτισες. Με τσάτισε ο συνάδελφός σου νωρίτερα βασικά. Το Unity είχε και co-op όμως, λέει ο Λούτζος. Και θα είμαστε και εκεί. Το οποίο δουλεύει πολύ με την. Ωραίο ήθελα, αυτό ήθελα να πω. Κάνα δύο φορές που είχες παίξει με τα παιδιά, δεν ήταν να ενθουσιάζεστε ιδιαίτερα με το co-op του. Ήταν πολύ καλή ιδέα η οποία στην πραγματικότητα δούλεψε, δεν δούλευε πολύ καλά στο Unity. Ο Greek Monkey λέει σε ποιο chapter είσαι. Σε ποιο chapter είμαι. Sequence είναι και νομίζω ότι τελειώνω το 6. Κάτσε από θα παίξει το Doom, θα δούμε Θόδωρε. Εγώ θα το παίξω σίγουρα το Doom. Αν θα δείτε Doom θα δείτε ελάχιστο, δεν πρόκειται να το δείτε Let's Play. Πέτρο, έσπασε στο ξύλο γριές την Ανάσταση. Γριές. Τι κουλό είναι αυτό τώρα που ρώτησες. Καμιά γριά σκότωσες Πέτρο. Τι είμαι. Τίποτα, επειδή είσαι φαλακρός σημαίνει ότι... Πλένε τα δόντια σας, όχι, τα αφήνουμε έτσι. Αδερφέ, sorry, αλλά με ενοχλούσες. Πώς και παίζετε Syndicate σήμερα. Άντε, το πούμε άλλη μια φορά γιατί μάλλον τώρα μπήκες. Γιατί ο Νίκος το ξεκίνησε από το account του Δημήτρη και όπως... Είπαμε να σας πούμε και την άποψή μας. Αυτό, ήθελα να πει την άποψή του. Εγώ δεν το είχα παίξει καθόλου. Η απόψη είναι στις κολοτρυπίδες, όλοι έχουν από μία. Ναι, εγώ δεν το είχα παίξει καθόλου το παιχνίδι. Κάποιοι ρωτάτε γενικά τις γνώμες μας για το οτιδήποτε. Οπότε θα σας δώσουμε τη γνώμη μας για το Syndicate. Το Πάσχα Syndicate έπαιζα. Όποτε είχα ελεύθερο χρόνο, Syndicate έπαιζα. Πέτρο, τι κάνεις ρε Θηρίο. Καλά ρε Τόλι, Θηρίο. Gear upgrade, λοιπόν skills. Δεν μπορώ να πάρω κάποιο upgrade. Μου έχουν μείνει αυτά τα δύο μόνο. Όπως βλέπετε. Πέτρο, σοκολάτα δεν έχεις σήμερα. Δεν έχεις σοκολάτα, μόλις τα έκανα δύο μπέργκερ. Κάτσε τώρα. Και λίγο κράτη, παιδιά, γιατί βάλαμε κιλά. Κάτσε να φτιάξουμε κάνα. Λοιπόν, αυτό είναι. Ναι, ρε φίλε. Στο πρώτο παγκόσμιο πήγες, λέει, ή όχι ακόμα. Ποιο πρώτο παγκόσμιο. Έτσι όχι, λέει. Όχι. Όχι, δεν πήγε ακόμα. Το Unity δεν είχε πρώτο παγκόσμιο μόνο. Στο Unity δεν ήταν που είχε το πρώτο παγκόσμιο, είχε σε αυτό. Ο Πάνος λέει να πει γνώμη για Νίκο. Νίκο, γνώμη για Νίκο. Έλα, αρχίδινο Νίκο. Αρχίδινο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με τα σημαντικά. Air Assassinated Target. Κάτσε να βρούμε το Target. Όσοι ρωτάτε για hardware, στο φουμπού, παιδιά, στο φουμπού. Ο Πάνος λέει τι κάνεις, Αλέκο. Σε χαιρέτησε, λέει. Ναι, λέει τι κάνεις. Καλά είναι. Μιλάς στο τηλέφωνο. Locate the bodyguard. Πού είναι ο bodyguard. Πες το πρόγραμμά σας, ρε Πέτρο. Γιατί το πω τώρα, στο τέλος από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα όμως το λέμε στο Πέτρο, τέλος κάθε βίντεο. Πέτρο, τι ντύθηκε στην Ανάσταση, τι ντύθηκα σε λονιτζάκι. Τι παλεύετε σήμερα. Χαζές ερωτήσεις, για κάτι να αρχίσουμε από αυτό. Πέτρο, έχεις παίξει CS. Έχω παίξει το πρώτο. Το πρώτο... Το πρώτο έχω παίξει. Αφήστε με ρε να μασκαρευτώ. Το Division έχει credits, τελείωσε όλα τα main quest και δεν μου έβγαλε. Και δεν μου έβγαλε. Τι credits, ο τέλος που δείχνει. Όχι, δεν βγάζει τέτοια. Ωραία, λοιπόν, απλά σου λέει ότι θα αρχίσουν τα daily missions και τα λοιπά. Ξεκινά Dark Zone, φίλε, τώρα που το τερμάτισες, το Division. Ωραία, πρέπει να κάνω αέρα σε αυτό. Βούρι το Dark Zone. Πέτρο, πες γνώμη για Hitman, δεν το έχω παίξει ακόμα. Έχω παίξει το πρώτο, έχω παίξει το πρώτο. Όλα τα πρώτα. Δες. Τι τον έκανες. This is how you die. Α, τον αγκάρωσες στο νεφρό, στη σπληνά. Του εξήγησα ότι δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι. Να παίξεις και λέω Ιάκωβο, λένε. Ιάκωβ.
Δεν μου αρέσει πάρα πολύ το κομμενάκι. Είναι μονόδουλο. Θα το συγχωρέσετε, είναι μονόδουλο. Θα με ζητείτε να παίξω μόνο το κομμενάκι θα παίζω. Όχι, το παίζω και τον άλλον. Σε περπατάει να πει. Το παίζει και τον άλλον. Σαν χασάπη περπατάει. Το παίζει και τον άλλον. Σαν χασάπη περπατάει. Κάποια μίσον υποχρεωτικά πρέπει να τα βγάλω μαζί του, οπότε τον παίζω, αλλά. Περασμένο live γαμίσατε. Τι περασμένο live. Στο προηγούμενο θες να πει μάλλον. Αυτό εννοεί. Δεν παίζω ρόλο, όχι ωραίστη. Πήγατε πιθανά για ξεκούραση. Πώς δεν πήγαμε. Πω, εγώ δεν ξεκουράστηκα αυτό το Πάσχα, αλλά σίγουρα δεν έμεινα νηστικός. Σόφα κι εσύ. Άντε, έλα πιο εδώ να σε κάνω αέρα σας συνήθεια να τελειώνουμε με σένα. Νίκο, πας να το κάνεις 100% λέει ο Σεκ. Δεν ξέρω να το κάνω 100%, αλλά το παιχνίδι θα τερματιστεί. Πιο καινούριο παιχνίδι θα αρχίσει για σειρά στο κανάλι. Δεν έχουμε σκεφτεί κάτι. Από Σεπτέμβριο τώρα θα ξεκινήσει καινούργια σειρά, παιδιά. Θα τελειώσουμε ό,τι έχουμε μέχρι να τελειώσει. Έχουμε Metal Gear που έχει ακόμα δουλίτσα. Τελειώνει το σιγά σιγά το. Αχ, καλέ, με έχει πλάτη! Το Just Cause, αλλά μετά έχουμε Division και. Εντάξει, αυτά δεν έχουν ιστορία, οπότε δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε σειρές. Σταματήσουμε να τα παίζουμε όταν σταματήσουμε να τα παίζουμε. Ναι, θα έχει στην εβδομάδα μέσα θα έχει και Division και Siege. Ενδεχομένως. Και άμα μας κάτσει κανένα παιχνιδάκι για ό,τι να είναι, μπορούμε να παίξουμε. Με λέει να κάνω escape the area. Πετρουλίνη μου, Ζουζουνέλη μου, τι κάνεις. Καλά είμαι. Καλησπέρα λίγο, Κοροπή Σπύρος. Γεια σου Σπύρο. Έλα, βγάλε με ασασινί. Βγάλε με ασασινί. Έλα τώρα, μην είσαι νουμπάς. Πέτρο, πήρα 2 κιλά. Γιατί δεν με αφήνει. Πού τα πήρες. Ατήκε. Το επόμενο Assassin's Creed, κάποιοι λένε ότι θα είναι στην Αίγυπτο. Δεν πάει να είναι και Αίγυπτο δεν άκουσα, στο Βόρειο Πόλο. Έχω ακούσει ότι μπορεί να είναι Ασία. Εκεί είχαν βγάλει ένα Ασία. Γιατί δεν με αφήνει να τον κάνω ένα Assassin's Creed. Άλεξ, Metal Gear, παίζω με side missions τώρα για να μου ξεκλειδώσει. Το βγάλαμε και πήραμε και κάναμε και το challenge. Το όλοι όχι δεν έχω παίξει, γιατί καθόλου. Όταν φθηνίνει μπορεί να το πάρω. Εγώ δεν τον αφήνω να παίξει, δεν είναι δικό μου το account. Α, δεν με νοιάζει. Σε άλλο σκεφτόμαστε να το παίξω, το πάρω το παιχνίδι κάποια στιγμή. Να τον παίξεις. Να τον παίξω, ναι, όταν θα φθηνίνει. Εγώ τον παίζω μόνο όταν φθηνώ. Α, και τώρα δεν είναι απαγορευμένη η περιοχή. Έχει λίγο delay το stream, τι εννοείς. Ναι, όλα τα stream έχουν delay, αδερφέ, δεν καταλαβαίνω. Ους του διάλου όλοι σας. Ε? Ους του διάλου εσύ ρε. Να πεισύ ρε. Τι... Μωρέσαι λέει να μην βρίζεις, έβρισες. Εγώ τι θέλω θα κάνω, δικό μου το στήριο. Εδώ το έχω το time out, έτοιμο. Εσείς δεν μπορείτε παιδιά να βρίζετε γιατί είναι κανόνες. Εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε και αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς είναι να δεν σας αρέσει πως συμπεριφερόμαστε να μην έχεις. Οι γκρέμερς τι θα παίξουν αύριο, κάτσε να τα μυρίσω. Τα πουλιά τους. Να μυρίσω... Δεν θα κάνουν live stream με γκρέμερς. Τα δάχτυλά μου να μυρίσω. Θα κάνουν αύριο live stream γιατί είναι και Comic Con. Λογικά θα κάνουν. Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Παιδιά, δεν ξέρουμε. Δεν μας δίνουν αναφορά συνήθως τι κάνουν. Εμείς θα γυρίσουμε vlog την Παρασκευή. Σιγουράκι, στανταράκι. Για τα λεφτά το έκανα. Θα παίξω το Alan Selection Crew Expanded DLC. Expansion Pack DLC. New Mission. Όχι. Δεν θα το παίξουμε. Δεν έχετε όρεξη σήμερα, ρε παιδιά. Ναι, είμαστε λίγο τρει. Η αλήθεια είναι. Γιατί ρε, να σας μιλάω, κουβέντα σας κάνω. Δεν χοροπηδάτε σαν καραγκιόζηδες, δεν κάνετε. Εντάξει, δεν χοροπηδάμε κάθε φορά, άρεσε, δηλαδή. Έλα, άμα κάνεις έτσι και φωνάζεις και είσαι ωραίος, να πούμε θα σε γουστάρει όλος ο κόσμος. Θα είσαι πιο μάγκα. Αφήστε μας μια φορά να χαλαρώσουμε λίγο. Επίσης είπαμε να κάνουμε ένα χαλαρό stream. Έχει λιώσει, μέσα στην πολυθρόνα ο άλλος. Ναι, μιλάμε, έκανα στήσιμο εδώ πέρα να πούμε να το παίζω. Να, ο Amazing Tom το έπαιξε το νόημα. Είστε ραχτή σήμερα, λέει. Είπα να το παίξω γιάπη σήμερα και με βάζετε τα ίδια και τα ίδια. Τα νύχια λέμε ότι μυρίζουμε Πέτρο. Στο χωριό μου λένε τα δάχτυλα. Χάτινα. Στο δικό μου το χωριό, ξέρεις τι λένε. Ο Νίκ Φασιλή να πει γνώμη για το Assassin's Creed Syndicate. Τόση ώρα γνώμη λέει. Μπήκε στο αρνί, μήπως. Είναι το μόνο πράγμα για το οποίο. Μπήκε στο αρνί, μήπως. Είναι η γνώμη μου για το παιχνίδι και τίποτα άλλο. Α, τώρα καλή ώρα. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει όλοι αυτοί να πεθάνουν. Να είναι καλά το auto aim με το controller, η αλήθεια είναι.
θα κάνετε και εσείς κανένα χώρο live σαν τους gamers. Παιδιά, μα μας κάνει κλικ κανένα χώρο... Μας στείλανε σήμερα ένα horror παιχνιδάκι. Δεν θυμάμαι πως το λένε, μόνο φωτογραφίες είδα. Θα δούμε τότε. Αφού μας στείλανε παιχνιδάκι horror. Έλα, died. Έλα. Ωραία. Έτσι. Προσπαθώ να είμαι πολύ προ. Πρε. Πέτρο, από πού είσαι, αν μπορείς και θες να μου πεις. Από την Ελλάδα είναι. Είμαι... Θεσσαλονίκη. Είναι από τα ελληνικά σύνορα. Απεντώ είμαι, απεντώ. Από εδώ μπορούμε να φύγουμε, όχι. Από εδώ μπορούμε. Ωραία, δείτε τώρα πώς θα τον πάρω αυτόν και θα φύγουμε. Πάρτε και δύο μπυρίτσες και κουλάρετε, μάγκες. Όπα, κοίτα, τσακ. Μια μπυρίτσα την έπινα τώρα, η αλήθεια είναι. Έχεις. Δεν έχω μπύρες, όχι. Στο delivery έβαλες Coca-Cola, βάλε μια μπυρίτσα. Έλα, τάκλι! Νίκο, είσαι ωραίος, λέει. Δεν είμαι επαγγελματικό ωραίος, παίξιμο. Έκανα το, βλακία. Το παίζεις επαγγελματικά. Εννοείται ότι το παίζω επαγγελματικά. Το παίζεις. Το παίζεις επαγγελματικά. Κάτσε, πρέπει να προσέχουμε τώρα ποιο θα δίνουμε, Πέτρο. Γιατί άμα δίνουμε αυτό που είναι να κάνουμε kidnap. Εσύ πέθανες, επειδή ήσουν αυλάκας. Εσύ δεν θα σε πυροβολήσω. Τρομάζετε εσύ ή το horror live θα είναι βαρετό σαν τους gamers επειδή δεν τρόμαζαν? Τι να σου πω ρε φίλε, θα παίξουμε και θα δούμε. Κοίτα, εγώ το Alien, το Isolation, εμένα με τρόμαζε. Το σταμάτησα να το παίζω γιατί αγχωνόμουν πολύ. Υπάρχει μια διαφορά, έτσι. Αν παίξεις εδώ μετά όλα θα φάτα ανοιχτά και δύο άτομα, τρία εδώ και χαζολογάμε. Ναι, δεν ξέρω αν θα τρομάξουμε, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν θα τρομάξει ιδιαίτερα. Αλλά... μια μαλακή να πει ο ένας, μια μαλακή να πει ο άλλος. Ναι, θα... αλλά αν απορροφηθούμε από το παιχνίδι και δεν διαβάζουμε σχόλια καλή ώρα. Νομίζω το μυστικό στα χώρα είναι να έχεις δυνατά τον ήχο. Βασικά το μυστικό είναι να κάτσεις και να παίζεις όπως θα έπαιζες. Και να παίζεις μόνος σου. Ναι, με κλειστά φώτα. Και να μην σε νοιάζει γενικά τι θα γίνει. Let's go, let's go! Λοιπόν, πόσο μακριά πρέπει να πάμε. Έλα που όλοι νομίζετε, δείτε το μεγάλο μυστικό για αυτά τα missions. Σε περίπτωση εγώ θα ξέρω όλα τα μυστικά για όλα τα missions. Πότε έχει horror, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Είπαμε δεν ξέρουμε αν θα παίξουμε. Και ξαφνικά... Φρένα ρε! Δεν έχει φρένα το άλλο ρε. Πώς δεν έχει ρε! Τα λουριά τραβάς. Ναι. Καμ! Έλα, βάρα το! Σε κάνω να μην το σε αποφεύγω το τις σφαίρες. Το Syndicate παίζω αυτή τη στιγμή, Πέτρο. Το Unity το έπαιξες. Ναι, απλώς δεν το τερμάτισα γιατί το βαρέθηκα. Α. Ποιος φαίνεται πιο ενδιαφέρον, αυτό ή το Unity? Το Unity το τερμάτισα γιατί το βαρέθηκα. Ναι, ποιος φαίνεται πιο ενδιαφέρον? Σε κρατάει πιο πολύ ενδιαφέρον. Είναι αρκετά σαφές το ότι δεν το τερμάτισα γιατί το βαρέθηκα. Θέλω μια απάντηση. Την πήρες τρεις φορές. Θέλω να μου το πεις. Τι να σου πω. Ναι, δεν μου άρεσε. Μέτριο ήτανε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε γιατί κατανάλωσα καμιά 30-40-50 ώρες. Αλλά δεν το τερμάτισα γιατί πλέον με κούρασα από ένα σημείο και μετά το παιχνίδι. Σε κούρασε για ποιο λόγο? Γιατί ήταν βαρετό ρε μαλάκα. Τι πρέπει να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη. Αφού γιατί λέει όμως ότι έχει καλύτερο story. Ποιο έχει καλύτερο story? Το Unity. Εγώ δεν το είπα αυτό. Έτσι είπες πριν εσύ. Όχι, το αντίθετο είπα. Είπα ότι έχει καλύτερο story. Είπα ότι οι Grey Mess μου είπανε ότι το Syndicate έχει καλύτερη ιστορία. Εγώ το Unity δεν το τερμάτισα και αυτό ακόμα το παίζω. Περιμένεις απάντηση για κάτι που δεν έκανα ακόμα? Δεν μου λες, μήπως εσύ γράφεις όλα τα comments στο YouTube όταν ανεβάζουμε βίντεο? Ζήτω το Black Flag, ξέρω εγώ. Για το Black Flag να σας πω την άποψή μου, το τερμάτισα δύο φορές. Εκεί ξέρω τι γίνεται, αυτό ακόμα μαθαίνω. Έχει κάποιο ενδιαφέρον. Μπορώ να πω ότι όλα αυτά τα missions που κάνουμε τώρα εδώ πέρα που ξεκλειδώνουν περιοχές και αυτά έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από το story μέχρι τώρα. Απλώς αυτό που μου είπαν τα παιδιά, ότι προς τον τερματισμό γίνεται ενδιαφέρον το story. Τώρα τι ενδιαφέρον θα έχει, μέχρι τώρα μια χαρά είναι το story. Ούτε άσχημο είναι, ούτε όμορφο είναι. Ορίστε, μια τεκμηριωμένη απάντηση. Σεξ. Δεν είναι ολοκληρωμένη από αυτή η απάντηση. Με κάλυψε. Τι σε κάλυψε, δεν είπα τίποτα παραπάνω. Σταμάτα επιτέλους! Δεν είπα τίποτα παραπάνω λιγότερο από αυτό που είχα πει και νωρίτερα. Εσύ ξαφνικά είσαι καλυμμένος γιατί φλιάρισα.
Ναι, με κάλυψες με αυτό που μου είπες. Τι, ότι άμα θες να σου πω για το Black Flag να σου πω τα πάντα. Όχι ρε. Ποια θεωρείς την πιο sexy γκόμενα σε βίντεο παιχνίδι? Σκέψου το και θα μου πεις. Τι να σκεφτώ ρε, μιλάμε τώρα με βάζεις αμερικά. Εγώ δεν μπορώ να διαλέξω από τις 5-10 γυναίκες. Ερώτηση τώρα ο Greek Monkey, πρέπει τώρα να σκεφτούμε. Ναι, ναι, να κάτσα να απαντήσω, γιατί άμα θα απαντήσω πολύ μονολεκτικά θα παρεξηγηθείς και θα σε έχω πάλι να μανέψεις το κεφάλι. Εδώ 5-10 γυναίκες που είχα εγώ στη ζωή μου δεν μπορώ να αποφασίσω ποια είναι πιο sexy. Θα αποφασίσω από γυναίκες σε ηλεκτρονικό παιχνιδιών οι οποίες είναι εκατοντάδες. Πλάκα, πλάκα, τώρα δεν έχετε καμία. Τι να σου έρθει εσύ, καταρχάς με το που θα σου έρθει, εγώ θα σου πω μια που είναι καλύτερη. Θυμήθηκα μία. Με το που θα σου έρθει, θα σου πω μια που είναι καλύτερη. Στο Street Fighter. Ποιο από τα πέντε κομμενάκια που είναι στο με τα κοτσιδάκια που είχε τα τσιμπουτάρες. Άννα, μπράβο, που είχε τις μπουτάρες απ' έξω. Πώς τη λέγανε, του Γκάιλ, η κόρη, πώς τη λέγανε, ήταν πιο σεξι κόμμενα. Φορούσε και τη στριγκάρα. Εν έτη 90. Είδες. Ενώ η Τσανλή δεν φορούσε. Βγήκε κι άλλη μία. Πού πρέπει να πάω. Α, είμαι εκεί που πρέπει να πάω, ρε. Είμαι πολύ ψηλά. Προς το παρόν. Ανέβα στο σταυρό. Ανέβα στο σταυρό. Έτσι, μπράβο. Α, Lara Croft, ορίστε. Η Lara Croft. Τη Lara πού τη βάζεις? Πού να τη βάλω? Δεν την έλεγες γιατί. Εντάξει, βασικά δεν είναι ξέκολο η Lara Croft. Ωραία γυναίκα είναι. Αλλά ποια Lara Croft, την παλιά ή η καινούρια? Πλέον την κάνανε πιτσίρικα τη Lara Croft. Ναι, λίγο την κάνανε. Bring back the target alive. Βασικά είναι κολάρα Croft. Όχι Lara Croft. Κοίτα, η καινούρια ειδικά δεν έχει και ιδιαίτερη κολάρα. Έχει ωραίο κολαράκι, αλλά είναι μικροσκοπικό. Το Metal Gear... Η Lara ήταν πάντα το στήθος ήταν, το στήθος ποτέ δεν ήταν... Μίτσος, αξίζει να το πάρεις. Ποιο? Το Metal Gear. Όχι, δεν αξίζει. Εμείς έχουμε κάνει 50 επεισόδια όπως έχουμε κάνει τόσο καιρό, έτσι για να πέρασει η ώρα. Όχι γιατί είναι καλό το παιχνίδι. Τα χρωστάμε στην Konami να παίζουμε τα παιχνίδια τους. Λοιπόν... Πρέπει να το σκεφτώ καλά, Πέτρο, τώρα το θέμα. Έχουμε εδώ πέρα δες πως είναι και όχι τίποτα άλλο να κάνουμε γιατί τίποτα ενδιαφέρον τόσο όταν πετάμε μαχαιράκια. Πώς είναι φάτσα? Δες τι θα κάνω, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να το κάνω, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να το ωραίσω. Θα πάω στο Σανό και από το Σανό εκεί πέρα θα κάνω λίπο φαΐ. Όπα, κορίτσι, όπα. Και θα φάω τον ένα. Όπα, τα καλώδια, κορίτσι. Έλα, παίρνα. Παίρνα, Μαρή. Θα περάσεις, τι θα κάνεις? Έχουμε και το κορίτσι εδώ. Σωστός. Να το καλύτερο κορίτσι. Το καλύτερο κορίτσι. Τι άκυρο ήταν αυτό, μίλα λίγο κυπριακά, Νικολή. Μπράβο, έτσι ελάτε όλοι από εδώ. Μιλάς κυπριακά, ρε. Τι? Μιλάς κυπριακά. Κυπρέικα. Κυπρέικα. Κυπριακά δεν ξέρω να μιλάω. Κυπρέικα, άμα θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση. Πού είσαι, ρε, Ανάτος. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι, μας ενδιαφέρει να ρίξουμε αυτό. Έλα, κανείς δεν ξέρει που είμαι. Έλα, I tackle the thief. Θα σας δείξω για ακόμα ένα κόλπο μόλις το κάνω tackle αυτόν. Τι όταν τον έριξες κάτω απλά έτσι? Ναι, τώρα θα κάνω knockout. Οι άλλοι δεν βλέπουν τι γύρω, δεν τους νοιάζει. Όλα τα βλέπουνε. Οι κάτοικοι... Ας πούμε τώρα αυτός εκεί πέρα από το καπέλο τι πήγαινε έτσι. Είναι κάτοικος εσύ, Πέτρο, τον ασασίνο. Ναι, μα να μην κάνει ούτε ένα. Τώρα μην τρελαθούμε να πούμε. Μην τρελαθώ και αρχίσω τα σασίνικά μου. Πάρε και μια μέρα. Κόμικον θα έρθω. Αντίγια. Γκρέγκορι, θα έρθω την Παρασκευή με τον Νίκο να κάνουμε vlog. Ναι, και εγώ θα είμαι και Παρασκευή και Σάββατο. Το Σουκού δουλεύω. Θα είμαι και τις τρεις μέρες. Σίγουρα δεν θα είμαι. Πέτρο, σε ποιον μιλάς? Στο φανταστικό μου φίλο. Βλέπω. Είναι ο Αλέξης είναι εδώ. Ένα χέρι. Ο Άλλος. Αλέξη! Το πιτσιρικά με κάνει να κρύψω να μου πέσει ότι πας. Λοιπόν, πρέπει να βρω μια άμαξα, Πέτρο. Είναι εδώ ο moderator μας. Όταν φάτε time out, να ξέρετε, κάθετε δίπλα μας. Και σήμερα μου είπε κιόλας ότι είναι και πολύ ευγενικός. Αυτά που μου είπε. Και Greek Monkey, παιδιά, σας αφήνω. Λέει πάνω εδώ το Metal Gear, σας λέει γιατί έχω μείνει πίσω. Πολύ καλά θα κάνει. Έτσι, πάνε να δεις Metal Gear. Εμείς θα παίξουμε εδώ Assassin's Creed Syndicate. Κατά τις
ποιή ώρα θα διώξω τα παιδιά για να συνεχίσω να παίζω μόνος μου. Αχ, πρέπει να μοντάρω και βίντεο. Κάτσε μόντερμα. Γαμώτο, δεν θα παίξω πολύ Assassin's Creed. Έχω να μοντάρω βίντεο. Και το Σαββατοκύριακο δεν θα προλάβω να παίξω πολύ. Έχουμε προβλήματα. Τελικά το κουβάλισα μέχρι εκεί. Δείξω στην κάμερα, λέει. Έλα, σε δείξω στην κάμερα. Είναι κάποιος μαλλιάς. Νάτος. Τα-τα-ν. Sorry. Αλέκος. Πάει και άλλη περιοχή. Τώρα Αλέκος ο σκετσογράφος. Πω, τελικά το live stream θα είναι να ξεκλειδώσω όλες αυτές τις περιοχές. Ωραία. Το όλες κρύβουν πολύ σωστά. Πίσω από τις λέξεις κρύβει το Αλέξης. Πολύ σωστά. Ποιος Άλεξ? Ο Αλέξης ο Τσίπρας. Self-loading pistol πήρα. Α, ναι, να βάλω τα παιδιά μου πάνω σου. Ή κάτσε κάπου να τα βάλω κάπου. Εντάξει. Έχω και skill points, για να δούμε πώς έχω. Skills. 6, μπορώ να βάλω. Θα βάλω αυτό πρώτα. Στο Syndicate βαρέθηκαν να φτιάξουν διαφορετικά μοντέλα ό,τι να είναι. Τι? Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό. Εγώ δεν το κατάλαβα. Τι είναι εσύ, βαρέθηκα να φτιάξουν διαφορετικά μοντέλα. Τι γνώμη έχετε για τα Beverly? Δεν έχουμε γνώμη. Beverly? Μπανιάρα με δυο ρόδες, σκούτερ. Μπορώ να σου πω τη γνώμη που έχω για τα σκούτερ. Απορώ γιατί τα αγοράζει ο κόσμος. Thank you. Όταν μπορείς να πάρεις μηχανή, γιατί να πάρεις πάλι με μηχανάκια φτάνει. Ναι, αλλά όταν μπορείς να πάρεις μηχανή, γιατί να πάρεις σκούτερ? Γιατί δεν ξέρεις γι' αυτό. Τι δεν ξέρεις? Πρώτα. Γιατί βαριές να αλλάζεις ταχύτητες. Ένα. Πάρε μια μηχανή που δεν χρειάζεται να αλλάζεις ταχύτητες. Έχει, δεν έχει. Έχει, αλλά πόσο έχει? Ναι, πόσο έχει το VFR, μαλά κάτσε. Τι πόσο έχει? Με το αυτόματο κυβότιο. Honda D1. 17 χιλιάρικα έχει, πόσο έχει? Ναι, 105 δισεκατομμύρια έχει. Νομίζεις ότι έχει τόσο. Το VFR? Ναι. Το 1300? Μόνο αυτό έχει αυτόματο στο κυβότιο. Γιατί, τι λες, όλα έχουν. Διπλούς συμπλέκτη έχει στο VFR, όλα τα μοντέλα. Μιλάω για αυτόματο αυτόματο. Διπλού συμπλέκτη, πατάς κουμπί και είναι αυτόματο. Άμα θες είναι χειροκίνητο, δεν καταλαβαίνω γιατί πράγμα μιλάς. Το 1300 έχει τέτοιο μόνο. Τι λες? Το παλιό δεν έχει. Τι... Αφού το έχει φίλος το παλιό, αλλά το έχω ψάξει. Το παλιό δεν έχει ούτως ή άλλως. Αυτό σου λέω. Και σε καμία του έκδοση. Αυτό σου λέω. Το καινούργιο έχει. Το καινούργιο έχει. Το καινούργιο έχει 17.000 όμως. Και του χαμηλότερου κυβισμού πρέπει να έχει. Δεν έχει, όχι. Το είχα ψάξει. Πού το έχει ψάξει? Με ρώτησε εμένα, εγώ δεν φοβάμαι. Αφού ήθελα να το πάρω, το ξέρει. Το VFR θέλει να πάρει. Το έχω κάνει και 4i. Πω, γούστο κι εσύ. Φίλε μηχανάρα, εργαλείο. Γούστο για μηχανές. Από πού είναι, άντε να πούμε. Κάτσε. Πήρα κάτω, Μαρή. Ω, ψηλά ανέβηκε ρε, μα. Γιατί ανέβηκε εκεί πάνω? Τι κάνεις εκεί πάνω? Θέλω να ξεκλειδώσω πράγματα, ρε. Είμαι στο πόδι. Να ξεκλειδώσει το παράθυρο και να πάρει αέρα. Βλακία, είπες, σταμάτα να μιλάς, πες. Έλα. Τα πάει καλά, πάει καλά. Προσπαθώ να βγω στις κεπίρες, να ξεκλειδώσω την περιοχή. Και μόλις τα κατάφερα. Γιατί είναι πιο ασφαλή τα σκούτερ και είναι βολικές. Μπα. Τα σκούτερ δεν είναι πιο ασφαλή σε καμία περίπτωση. Πώς το λένε, ποτέ. Τα σκούτερ γίνανε και πιο ασφαλή από τις μηχανές. Οι μηχανές έχουν. Όχι, για μάχαρο ένα. Το παιδί ξέρει. Το παιδί ξέρει. Τι ξέρει? Ξέρει το πιο γνωστό μηχανάκι του πλανήτη. Μπράβο, παιδί. Τι θα κάνουν αύριο οι Γκρέμερς? Αύριο οι Γκρέμερς θα τρώνε πατσά. Να τι θα κάνουνε. Σιγά, παιδί, την οθόνη, σιγά. Στα αρχίδια μας έχουν γραμμένους οι Γκρέμερς, παιδιά μου. Δεν μπορείτε να μάθετε ποτέ τι κάνουν οι Γκρέμερς από εμάς, μπορείτε να μάθετε από τους ίδιους. Όπως δεν μπορείτε να μάθετε για ένα YouTube κανάλι τι κάνει, εκτός αν κάνουμε κάνα συνεργατικό μαζί και το συζητήσουμε και σας ενημερώσουμε. Αλλά αν έχετε την εντύπωση ότι επειδή έχω αδερφό τον Δημήτρη, του μιλάω και τον ρωτάω τι θα κάνει συνέχεια, μου είναι παντελώς αδιάφορο. Όπως και για τον ίδιο είναι παντελώς αδιάφορο. Αν θες να είσαι μια πληγή ολόκληρη, πάρτε μηχανές. Πολύ μεγάλο λάθος κάνεις. Πολύ μεγάλο. Προφανώς δεν έχεις ιδέα από μηχανές. Προφανώς και έχω πέσει με τη μηχανή μου. Προφανώς και έχω πέσει. Δεν μπορούσα να περπατήσω λίγο. Εγώ πληγή πάνω δεν έκανα. Τα πήραν πάλι. Και την πάρτσα στα πήρα, τα πήρα, θα σας φάω όλους. Τολμάς εσύ. Τολμάς, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Τι λέω, ο Metal Gamer, πέθανε ένας ξαδερφός μου από σκούτερ. Προφανώς δεν έφταιγε το σκούτερ που πέθανε ο ξαδερφός σου. Όπως έχει πεθάνει αλλά... κόσμος από ελεύθερη πτώση. Sorry κιόλας. Οδήγηση, συλληπιτήρια, ναι, αλλά ο κόσμος έχει πεθάνει και περπατώντας στον δρόμο, ήρθε από το ψηλοφορείο. Δεν είναι λόγος για να θεωρήσω ότι οι μηχανές είναι πιο επικίνδυνες. Το ότι είναι επικίνδυνες, είναι. Αλλά
πάει και με το πώς οδηγάς. Τελείωσα τα αρχαία, παιδιά, τώρα πρέπει να διαβάσω αγγλικά. Μάνος Άνδρος, όση ώρα είμαι στο stream, σε βλέπω. Γράφεις. Πώς τελείωσες τα αρχαία και πώς θα κάνεις αγγλικά τώρα. Κάνει multitasking. Καλή ώρα. Να, ερχόμασταν με τον Αλέκο. Από Χαλκιδικής. Και ενώ πηγαίναμε στην αριστερή λωρίδα με καμιά 110-120, ξαφνικά αποφάσισε ένας να έρθει κατά πάνω μας. Δεν φταίει η μηχανή. Δεν είναι πιο επικίνδυνη η μηχανή γιατί οι άλλοι είναι μαλάκες και δεν ξέρουν να οδηγάνε. Έτσι. Αυτός ο οποίος έρχονταν κατά πάνω μας χωρίς να ανοίξει φλάση, χωρίς να μας πει που θα πήγαινε, είναι αυτός ο οποίος είχε την ευθύνη. Όχι η μηχανή που οδηγούσα. Και μάλιστα το ότι είχα μηχανή ήταν που με έκανε να αποφύγω εύκολα το ατύχημα. Γιατί είχα γκάζι. Άνοιξα τον γκάζι και έφυγα. Kill target from a hiding spot. Έλα, εύκολο. Ευκολάκι. Ευκολάκι σε λέω. Ευκολάκι. Θα αρχίσουμε σκοτώνοντας έναν. Τι λέει, motherfucker. Τι λέει. Δεν υπάρχει οδηγός από μηχανή που δεν έχει πέσει, πιστεύω. Και δεν υπάρχει οδηγός από αυτοκίνητο που δεν έχει τρακάρει. Τι νόημα έχει αυτό. Όχι, εσύ θα πέσεις. Το θέμα είναι πώς θα πέσεις. Είναι μια κοπέλα, είναι... Βασικά δεν πρέπει να είναι πάνω από 20-22 χρονών, η οποία κάνει stunts με μηχανές. Και okay. Έχει κανένα δίμηνο τρίμηνο που την ανακάλυψα και βλέπω βίντεο της. Κάνει ωραία πραγματάκια. Η Τζέσικα, πώς τη λέτε. Δεν θυμάμαι, μια έτσι γλυκιά φατσούλα, πιτσιρίκα είναι. Μια Τζέσικα θυμάμαι γι' αυτό. Δεν θυμάμαι όνομα. Και... Έλα πεθάνετε, sorry αλλά ταυτόχρονα κάνω και τον ασασίνο, ξέρετε. Τα αυτοκίνητα είναι σαφώς πιο ασφαλή από τις μηχανές. Το όλες βασικά... Σε ενεργητική βασικά, ασφάλεια, όχι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι άμα υπήρχε παιδεία και οδηγούσαν όλοι σαν άνθρωποι, και το ένα θα ήταν ασφαλές και το άλλο. Έτσι, και αυτό και είναι επικίνδυνο, άμα πεις άλλος πάνω σου και σε σκοτώσει. Ποιο το νόημα. Λοιπόν... Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι μηχανές θέλουν και λίγο καλύτερη αντίληψη. Από ότι τα άλλα οχήματα μπορεί να οδηγείς. Όποιος οπότε... οδηγάει ξέρει. Όχι, 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 όχι. Κρύψω. Ωραία, τι δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο οι Gramers. Πού να ξέρουμε εμείς. Όποιος θα αναρωτήσει για Gramers, time out. Και σπαμάρεις κιόλας. Έλα, Λέκο, πιάσε δουλειά. Οκ. τον κάνει ο Λέκος. Time out. Μη σου πω κάτω και μπαν. Ο Νίκος είναι αυστηρός αυτά, παιδιά. Νίκο. Ναι, κάτσε, το έχω πει και παλιότερα, θα το πω και πάλι. Άμα έρθω στο σπίτι σας μέσα και χέσω στη μέση του σαλονιού, θα είμαι ευγενικός ή αγενής. Γιατί όταν σπαμάρετε στο chat μου, χέζετε μέσα στο σπίτι μου. Και γίνεστε αγενής. Όπα, train safe full. Πρέπει να πάμε στο train safe. Κάτι μύριζε. Νίκο, με πόσα FPS παίζεις. 60. Όχι, εδώ είναι ο χάρτης, είναι τα μενού που είναι πάντα 60, με 110-120 παίζουμε. Με 110. Λοιπόν, Πέτρο, έχεις τρένο σε αυτό το παιχνίδι. Το αρχηγείο σου είναι σε τρένο. Και τώρα πάμε στο τρένο για να πάρουμε λεφτά και να σου δείξω και τι μπορείς να κάνεις με το τρένο. Ο Greenmanker ρωτάει, Νίκο, θα σου κάνω μια ερώτηση που, που εδώ και καιρό σκέφτομαι. Γιατί μπήκε στο έμβλημα των Gramers, αφού ποτέ δεν ήσουν στο κανάλι τους. Μην παρεξηγηθείς, να πω εγώ. Μα είμαι στο κανάλι τους. Έχετε την εντύπωση ο Νίκος ότι... στην αρχή τους βοηθούσε με την κάμερα και τα λοιπά. Προφανώς έχετε την εντύπωση ότι μόνο τα βίντεο που βλέπετε είναι ένα κανάλι στο YouTube και ότι είναι δεν γίνεται τίποτα όλες τις άλλες ώρες όπως συζητήσεις, συνεννοήσεις και διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε ναι, προφανώς εγώ είμαι στο λόγο των Gramers χωρίς λόγο και δεν λαμβάνω μέρος σε τίποτα. Δες τι έχει. Δες ναι, τι δεν έχει. Το είπα για να παρεξηγηθείς. Δεν παρεξηγηθεί, αλλά είναι γεγονός ότι... YouTuber δεν σημαίνει κάνω μόνο βίντεο. Έχει πάρα πολλά πράγματα από πίσω τα οποία πρέπει να γίνουν. Έλα, Δημητρή, απάντησε επιτέλους. Απάντησε εδώ γιατί μας... Ποιος? Ο Δημητρός, ο τους απάντησε. Τι θα παίξουν αύριο. Δημήτρη, τι θα γίνει με την πάρτι σου, θα γράψεις κάποιο βίντεο. Δες, έχει να γνατεύεις στο Λονδίνο και μπορείς να αλλάζεις και μπορείς να γυρίσεις όλο το Λονδίνο με το τρένο έτσι. Αχ, τι καλό. Είναι αληθινό Λονδίνο, έτσι ήταν το Λονδίνο. Τη βιομηχανική επανάσταση. Είναι λίγο πριν το κινητήρα σου τη κάψη και δεν σε έχετε και άλλο τρένο από δίπλα. Αχ, τι καλό! Περίμενε. Έλα. Όχι. Πού το άλλο το τρένο, πέρασε. Αχ, τι καλό! Πέρασε το άλλο το τρένο. Μαλακία, θα μπορούσαμε να ανέβουμε πάνω του. Όπως λένε το. Πώς το λέγανε, οι τρύπες, το λέγανε. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έφευγε, πώς λέγανε. Το τραγούδι. Πού είναι το τρένο που έφευγε, κάπως έτσι. Δεν ξέρω εγώ πού τρύπε. Ποιο Λονδίνο στον γκάζι είναι, ρε. Ποιο γκάζι. Πέτρο καύλωσες. Σκατά με γεύση σοκολάτα ή σοκολάτα με γεύση σκατά. Κλαίω. Στα αλήθεια όμως κλαίω.
Σκατά σκέτα. Χωρίς σοκολάτα. Πέτρο κλαίω. Σοκολάτα! Γιατί κλαίς? Πάρε ένα μυξομάντιλο. Μην κλαίς, παιδί μου, μην κλαίς. Που χωρίσαμε εσύ για όλα αυτές. Ω, αυτές. Έλα, λοιπόν, faith. Πάμε λίγο μια βόλτα πάλι έτσι με το τρενάκι. Όχι. Μπορείς κατέβηκα από το τρένο και μου λες να ξαναπάω. Καλά, καλά. Α, θα πάρεις το επόμενο. Όχι, έφυγα από το τρένο. Α, ακούω το βιολί. Ναι, οπότε, μόνο. Οπότε είσαι ψηλά. Α, μόνο ψηλά. Σε αρχινά βιολιά. Όταν είσαι ψηλά και χέζεις και χανατεύεις. Άλλος που θέλει να πεθάνει. Στην Comic Con θα μας υπογράψουν τα comic. Ναι, εννοείται, παιδιά. Ναι. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε. Εκείνα τα 19 που λένε είναι μαχαιράκια που έχεις. Ναι, μπορώ να έχω 30. Daggers. Throwing knives. Έχει να βάλεις και skills και τα λοιπά πάνω σου. Δεν είναι daggers, είναι throwing knives. Ναι, έχω πολλά skills. Πριν έβαλα. Ένα έμεινα να βάλω και την τερμάτισα τη μαντάμ. Ναι. Άντε, και μια συγκρινιάζεται, θα παίξουμε και με το νουμπά αυτό. Τους αλλάζεις από πότε γουστάρεις αυτούς? Ναι. Ή έχει μίσος που πρέπει να παίξεις οπωσδήποτε με αυτόν και με αυτήν? Όχι, κάποια μίσος θα παίζεις αναγκαστικά με τον ένα με τον άλλο. Μάλιστα. Δώσε πόνο. Το ότι έχει δύο, έχουν και διαφορετικά abilities και τα λοιπά ή τα ίδια? Τα βλέπεις αυτά που είναι κόκκινα? Τα κόκκινα μπορεί να τα πάρει μόνο το κοπέλι, η κοπέλα. Τα μπλε μόνο ο κοπέλης. Το κοπέλι, τα μπερδεύω εγώ αυτά τα κριτικά. Κάτσε να δούμε και αποστολές τι κάνουμε. Inventory, weapons. Ας φτιάξουμε αυτό το όπλο που είναι καλύτερο. Ανή, σε παρακαλώ πολύ, κορίτσι μου. Κορίτσι μου! Λοιπόν, φορά του, ωραία. Μπορώ να κάνω και upgrade το ίδιο, μπορώ, το φάω τα λεφτά. Τι λέει εδώ, Γκρέμπ Κώστας, καλημέρα, καλημέρα. Τι καλημέρα, ρε. Τι καλημέρα, ρε. Κάτσε, περίμενε, ρε. Μπορεί να είσαι στην Αμερική, μπορεί να είσαι, ναι. Μπορεί να κοιμάσαι όλη μέρα. Γιατί και παίζεται Assassin's Creed. Αφού μπήκες τώρα θα σε πω. Θες, self-reloading pistol. Θα σε πω αφού μπήκες τώρα. Παίζουμε, καλά Μαρή, στον κόλο μου ήρθες. Το παίζει ο Νίκος από το account του Δημήτρη, γιατί θέλει να το παίξει. Και επειδή το παίζει θέλει να πει τη γνώμη του. Ο Νίκος όταν το παίζει λέει και τη γνώμη του. Αυτό. Εντάξει, Gamer Κώστα. Ποιες ώρες θα μπορούν να τα υπογράψουν, λέει. Την Κυριακή, παιδιά, όλη την ημέρα. Κυριακή, όλη την ημέρα, λέει. Παρασκευή και Σάββατο, πραγματικά. Βασικά, Παρασκευή και Σάββατο δεν θα είναι ο Θοδωρής. Θα είμαι μόνο εγώ και ο Δημήτρης. Παρασκευή θα πάμε για vlog, βασικά, εμείς. Ναι, και Παρασκευή θα γυρίζουμε vlog με τον Πέτρο, βασικά. Σάββατο θα είναι μόνο ο Δημήτρης και εγώ. Κυριακή, παιδιά, Κυριακή. Κυριακή θα είμαστε όλοι. Λάβετε υπόψη σας ότι η Comic Con έχει είσοδο. Οι διοργανωτές έχουν είσοδο στην έκθεση. Οπότε φροντίστε, αν θέλετε να σας υπογράψουμε το κόμικ και αν θέλετε να σας το υπογράψουν όλοι, φροντίστε να έρθετε Κυριακή που θα είμαστε όλοι. Kill the target from a hiding spot. Το όνομα του Twitch δεν το αλλάζουμε γιατί δεν μπορούμε προς το παρόν. Απλά έχουμε στείλει email και μας είπαν ότι θα είναι εφικτό αυτό κάποια στιγμή. Τώρα πότε θα είναι αυτό εφικτό δεν γνωρίζουμε. Και είχαμε πει με ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε το όνομα γιατί είπε πάλι να πάρουμε partnership και μπλα 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 μπλα. Γενικά το κομμάτι σχετικά, είναι λίγο ζώρικο. Είναι δύσκολο, με πήρε πολύ καιρό να το πάρω. Πέτρο, πότε θα κουρευτείς? Δεν θα κουρευτώ, κολλημένε. Δεν θα κουρευτώ. Μαζί με μένα. Θα αφήσω χέτι. Δες τον να, πώς πάει στο πλάι γιατί φοβάται. Τον εβλέπω. Πάει στο πλάι γιατί φοβάται. Assassin's must have killed this poor soul. This poor soul is dead because of the assassins. Μάλιστα. Τώρα απλά στο τρως κόσμο απλά ή πρέπει να κάνεις κάτι συγκεκριμένο? Το assassinate everyone. Ωραία. Όχι, ρε, όχι, δεν με είδατε. Δεν είμαι εγώ, μπερδεύτηκες.
Μπερδεύτηκα, δεν είναι. Α, έτσι απλά. Τάκ του και φύγε. Ναι, ρε, Batman το κάνανε, σε λέω. Έχετε παίξει το Assassin's Creed 3. Εγώ δεν το έχω παίξει, όχι. Νίκο, εσύ. Το Assassin's Creed το 3. Ναι. Το Ινδιάνο, όχι, δεν το έχω παίξει. Δεν το έχει παίξει ο Νίκο. Λοιπόν, πρέπει να το. Από hiding spot πρέπει να το φάμε αυτόν. Οπότε για αρχή πρέπει να δούμε hiding spot για να φτούμε. Έλα, 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 κατέβα, κατέβα, κατέβα. Κατέβα, 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 κατέβα. Yo, 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 man, come here, come here. Έτσι, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. I have to kill you from a hiding spot. This is the perfect hiding spot. Θα τον αρπάξεις και θα τον γυρίσεις μέσα στη γωνία και θα τον... Δεν ξέρω τι animation θα αποφάσεις. Θα τον μακερώσεις. Περίπου, αυτό ήταν. Escape the area, σου λέει. I will escape the area when I'm ready, bitch. Πέτρο, είσαι γεμίσει ψήρες. Μπορεί. Πέτρο, θα παίξεις εσύ. Όχι, δεν θα παίξω εγώ. Την άλλη εβδομάδα θα έχει Siege. Ναι, λογικά θα έχει και Siege την άλλη εβδομάδα. Τι θα γίνει με την πάρτι σου? Πω πω πω. Έχω σε... πώς το λένε, automatic reloading weapon. Γκρέγκορι, δεν σκεφτόμαστε για καινούργια σειρά προς το παρόν. Έχουμε παιχνίδι να τερματίσουμε, να τερματίσουν αυτά. Όχι, δεν θα αρχίσουμε και καινούργια σειρά. Και είναι τώρα χαζομάρα να ξεκινήσουμε ένα παιχνίδι και να τελειώσει, να το κόψουμε μέσα ένα μήνα. Μα ούτως ή άλλως δεν είπαμε ότι το Σεπτέμβριο θα έχει καινούργια σειρά. Ναι, εξηγώ ρε παιδί μου, εξηγώ. Δες, δες την ώρα που... Από hiding spot τον έφαγα! Και... I... Από hiding spot, όχι από cover. Α, δεν πήρες το... Από cover τον bonus. Έχασε ναι. Τον bonus. Ναι, έπρεπε από cover τον έφαγα, όχι από hiding spot, είδες. Λουπάσε, λέω. Να αρχίσω τις κανονιές τώρα, τρελαθώ! Έλα! Έτσι που να ήταν και headshot. Άλλος που θέλει να πεθάνει, by my gun. Έτσι όταν τρελαίνω με αυτά γίνονται, παιδιά. Big Bite σχετικά με το θέμα ποια είναι η πιο sexy γυναίκα σε video games. Θα διαφωνήσω με το τύπο Λάρα Κρόφτ ως μέτρια και ότι ο κόλλος της είναι μικρός, εντάξει, είναι ok, αλλά ας παραδεχτούμε όλοι μαζί ότι εσείς όποτε σκαρφαλώνεσαι το κόλλο. Αναγκαστικά κοιτάμε τον κόλλο της Λάρα Κρόφτ γιατί είναι τρίτου προσώπου. Αυτή τη στιγμή βλέπω και τον κόλλο αυτού του μαλάκα να πούμε. Όχι μαλάκας, όχι, ο Γιάκομπ, είναι ο Γιάκομπ. Όταν ήθελα να βλέπω τον κόλλο της άλλης με λέγατε να παίξεις με αυτόν. Αφού δεν φαίνεται ακόμα, φορά καμπαρντίνε. Έχω φαντασία εγώ, έχω φαντασία. Α, σ' αρέσει να φαντάζεσαι. Έχω φαντασία. Είμαι φαντασμένο, τι είναι αυτό. Θα παίξετε Rocket League, oh. Ρε. Όχι, ρε. Δες τι γίνεται, του βλέπει όλου αυτού. Έχει πλάκα το παιχνιδάκι, αλλά. Πρέπει να κάνω hijack την άμαξα. Κάτι να hijack. Hijack. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να την κάνω hijack χωρί να φάω κανέναν. Πρέπει να τα αγοράσουμε κιόλα. Ποιο θε να αγοράσουμε. Άμα μας τη βαρέσει να παίξουμε Rocket League. Ναι μωρέ, εντάξει. Εγώ τώρα λεφτά δεν έχει για παιχνίδι. Έλα, 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 sorry. Έλα, έλα. Όχι, γιατί, γιατί. Πίδα, πίδα, κάνε κάτι. Τι να αγοράσω, το Division ή το GT5. Μην κάνεις αυτό που θες εσύ, αυτό που θέλω εγώ κάνω. Έτσι, πυροβόλα τους. Founder, δεν ξέρω να σε πω. Έρχομαι, έρχομαι, τρέξαν τα. Τρομάξαν τα άλογα, Πέτρο. Τρομάξαν τα άλογα. Έχουμε βίντεο και με τα δύο. Βάζ τα κάτω. Πέτρο, τρομάξαν τα άλογα γιατί τρέχουνε μόνα τους. Και, και δέστα. Τρέχα, 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 τρέχα. Το χασά. Το χασά, ρε φίλε, γιατί άργησα. Ω, σου την άναψε, ρε φίλε. Έλα μαλάφακα. Θα ξανακάνετε live. Θα έτσι και σκρίτ. Τα άλογα και όλα θα ψοφήσουν. Δεν νομίζω, ο Νίκος Πέτρο το έχει τερματίσει την άλλη εβδομάδα. Ποιο θες να τερματίσει? Ποια άλλη εβδομάδα, τη Δευτέρα μπορεί να το έχει τερματισμένο το παιχνίδι. Ποιο? Όχι, ρωτάει ένα παλικάρι άμα θα, άμα θα ξανακάνουμε Assassin's Creed live stream. Μάλλον όχι παιδιά. Θα κάνετε live just cause. Ρε. Έτσε. Ναι, λέτε ρε. Θα κάνουμε τον τερματισμό του. Έτσι. Οι φίλοι μου τους σκοτώνουν όλους. Είδες τι καλούς φίλους έχω. Ευχαριστώ φίλοι. Ωραία, για να δούμε τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αρχίσω να κάνω fast travel εδώ. Τα πάμε περπατώντας. Viking αν βλέπουμε, όχι δεν την έχω δει αυτή τη σειρά τη Viking.
Ούτε εγώ. Μου έχουν πει έφανα σε έναν άλφα που τη βλέπει και με λέει συνήκα βγαίνει στον ρίχνο δεν ναό. Και έχουν δει που πάει. Ρε, μίλα καλύτερα. Εγώ τι θέλω να κάνω. Ρε, μίλα καλύτερα. Ό,τι θέλω να κάνω. Καληνύχτα, Μάικ. Γεια σου. Λοιπόν. Νίκο, είμαι το παιδί από το Wii που μιλήσαμε και για τον υπολογιστή και μου πρότεινες κάποια πράγματα. Για... Ο Χρήστο... Χρήστρολ PC. Άλλο. Είμαι στο τρένο, Πέτρο. Ήθελες τρένο. Είμαι πάνω στο τρένο, Πέτρο. Νίκο και Πέτρο, τι γνώμη έχετε για το Witcher το 3. Είναι γαμάτο παιχνίδι. Είναι παιχνιδάρα το Witcher το 3. Μάπα. Έλα. Δες μπάκαρε! Όχι, με σκότωσε το πάτησε τρένο! Σε πάτησε το τρένο! Όχι ρε φίλε! Πότε τελειώνω το Just Cause? Σύντομα! Μέχρι να τελειώσουμε για διακοπές το τελευταία μέρα του Ιούνιου θα το έχουμε τερματίσει. Παίζει και πιο νωρίς να τερματίσει. Εγώ έτσι το κόβω. Παίζει, όλα παίζουν. Πού είναι? Πού είναι? I will defend the civilian with my life! Έκανε spoiler για το τέτοιο, για το Just Cause. Ούτε το είδα. Ευτυχώς. Καλά κάνω εγώ και δεν βλέπω τα comments. Θα παίξουμε Barbie, Νίκο λέει. Να παίξουμε με τις Barbie. Λοιπόν, αυτό θα κάνω, το Child Liberation. Αυτό είναι ωραίο, Πέτρο. Ελευθερώνεις παιδιά που είναι... Που τα βάζουν να δουλεύουν παράνομα, αλλά όχι με το κορίτσι θα το παίξουν. Θα σταματήσετε για όλο το καλοκαίρι. Θα σταματήσουμε παιδιά τέλη Ιουνίου. Ναι, τελευταία μέρα του Ιούνιου θα το είναι. Το είχαμε πει και σε άλλο live stream. Θα κάνουμε κάποια live stream, μπορεί να γυρίζουμε κανένα vlog, αλλά. Μέσα στον Ιούλιο γιατί... δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γιατί θα είναι περιορισμένο ο χρόνο. Θα σου το πω εγώ, Πέτρο. Ιούλιο-Αύγουστο θα κάνουμε διακοπές. Μπορεί μια φορά την εβδομάδα να κάνουμε κανένα live stream. Μην περιμένετε κάτι παραπάνω, σα το λέω εγώ. Από καλά, Αύγουστο ούτω ή άλλω δεν έχει τίποτα. Αύγουστο δεν θα είχε ούτως ή άλλως. Ναι. Ιούλιο δεν Ιούλιο... περιμένετε τίποτα σπουδαίο. Όχι, θέλω να ξεκουραστώ, δεν κατάλαβα. Εγώ θα πηγαίνω στα Σχαλκιδικά σε everyday. Everyday θα πηγαίνω στα Σχαλκιδικά. Εκτός από το Division, ποιο άλλο game παίζεται εκτός καναλιού? Αυτό. Ο Νίκος αυτό. Εγώ το Division. Κάνε sneak. Α, και εσύ τις παίζω. Μη με γλύψεις, Μαρή. Κατέβα κάτω. Κάτω. Κατέβα κάτω, σου είπε τα φαιντικό κάτω σου. Κάτω μπιτς. Κάτω μπιτς. Κάτω σκύλα. Τι θες, χαδάκια θες? Κάτω μπιτς. Δες πόσο έχει, πόσο κόσμο χαδάκια έχει. Χαδάκια θες. Τους μαρκάρω όλους. Πέτρο θα ανεβάσει Dying Light. Θα ανεβάσουμε, είχε χθες είχε Dying Light. Ναι, το χθες είναι επεισόδιο. Χθες είχε Dying Light. Και πότε ανοίγεται, από Σεπτέμβριο? Ναι, από άμα κλείσει το μαγαζί, ναι. Παιδιά, δεν ξανανοίγει. Από Σεπτέμβριο. Ναι, από Σεπτέμβριο. Με. Με. Με καινούργια πράγματα. Με καινούργια πράγματα. Είμαι σε μεγάλο δίλημα. The Division ή Rainbow. Πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Κάτσε ρε, και το Rainbow. Και το Division Rainbow δεν είναι, όχι. Όχι, όχι. Α, είναι Tom Clancy. Είναι Tom Clancy σειρά, αλλά δεν είναι. Το ένα είναι τρίτο προσώπου, το άλλο είναι first person, το ένα είναι open world της Κατάνια, το άλλο είναι με maps, παίζεις με αντιπάλους... Hello, Mrs. Dead. I am sorry for killing you, but I couldn't do anything. Αν σ' αρέσουν και τα δύο, τα παίρνεις και τα δύο. Παίρνεις το ένα και μαζεύεις λεφτά και βρίσκεις και το άλλο. Ακούς, Πέτρο. Δεν μπορώ να σε είπα εγώ πει να πάρεις. Do not trigger the alarm, λέει. Έτσι σου είπε. Να. Α, είσαι... αλαφροκλάνης, έτσι, δεν σε καταλαβαίνουν, ε. Πέφτεις, πουπ. Αλαφρύς είσαι. Με το κορίτσι παίζεις. Ah, there you are, σου λέει. Αυτή θα κάνει trigger το alarm. Όχι, όχι, μην πυροβολάτε! Ξέφυγα και σένα. Έτσι. Λούτσο, το Switch χωρίς παρέα δεν μετράει πολύ. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Μου επιτρέψεις, έτσι.
Όχι, ρε, μόλις βάρεσαν την καμπάνα, ρε φίλε, έρχονται ενισχύσεις. Παίζω και μόνο. Τώρα θα γίνει δύσκολο. Απλά είναι λίγο μαλακιά, άμα δεν πετύχεις καλό team να παίζει καλά, ας πούμε. Αλλά εντάξει. I fucking kill you with my gun. Θα πας με παρέα, είναι καλύτερα. Πρώτη φορά, Πέτρο. Βασικά όχι να παίζουν καλά. Το θέμα είναι να μιλάνε. Πέτρο, πρώτη φορά μου συμβαίνει. Σε αυτό το παιχνίδι πήρα να μιλάνε στον άλλον. Τι κάνουν και που βρίσκεται το ένα και που βρίσκεται το άλλο. Αλλιώς δεν είναι. Άντε τάι να πούμε. Άντε τάι, μην τρελαθώ εδώ πέρα. Ο Άλεξ Τζιάρο ρωτάει σε ποιο μέρος πάει σε Χαλκιδική, Νίκο. Γιατί έχει εξοχικό, λέει. Στην εξωτική Χαλκιδική. Ναι. Όπου κάτσε. Παύλο, το Uncharted. Σίγουρα δεν το ξέρει το μέρος. Δεν θα το παίξουμε γιατί βγαίνει για PlayStation μόνο. Από όσο ξέρω τουλάχιστον. Ποιο? Το Uncharted του 4. Ναι, βγαίνει μόνο για PlayStation. Το σνομπάρουμε και λέμε ότι δεν είναι καλό γιατί βγαίνει μόνο για κονσόλες. Και με κονσόλες δεν παίζουμε, οπότε δεν θα παίξουμε Uncharted 4. Τι λέει, θα ελευθερωθεί ο κανένα παιχνίδι δεν μετράει πολύ χωρίς παρέα. Ένα λόγος. Το παιχνίδι. Μπορείς να παίξεις παιχνίδια χωρίς να παίξεις καθόλου παρέα. Τι κάνει ο κόσμος Man Caves για να φέρνει παρέα? Για oh, να no, κάνει κανείς τα κάνει. Να βρωμάει μέσα δροτήλα και πουτσίλας. Τι ώρα θα κλείσει το live? Τώρα θα σε πω τώρα θα κλείσει. Τι ώρα είναι? Κάμισα ώρα. Τι ώρα είναι? 9 και 7. 9 και 10. Μονό. Λούτσος, και εσύ για αυτό το λόγο το εννοείς. Τότε πολύ καλά το λες. Αλλά εντάξει. Τα βρίσκω όμως να παίξεις όμως, εγώ πιστεύω. Λες πως τόλμησε. Μπάσκετ ή μπάλα. Τι είπες τώρα ρε φίλε. Το μπάσκετ δεν παίζεται με μπάλα. Χα. Καλό ε. Άντε μην τα πάρω κρανίο τώρα και τους ελευθερώσω. Γιατί δεν αλλάζετε το όνομα του κανάλι στο Twitch? Αχ, και πριν το είπα, βαριά μου ξαναλέω. Όχι, πες βαρέθηκα να τα αλλάξω. Δεν θέλει να τα αλλάξει ο Νίκος, θέλει να το θυμίζει τα παλιά. Τίποτα, ρε, είμαι κομπλεξικός εγώ, ναι. Δεν μπορώ. Είναι κομπλεξικός, δεν θα το μάθω. Είμαι κομπλεξικός ρε φίλε, τι να αλλάξουμε, δεν κατάλαβα, τι πρόβλημα έχεις? Παίζει πρόβλημα Πέτρο, πες μου άμα είναι να τους εξηγήσω εγώ τι πρόβλημα παίζει. Το Division λέει χωρίς παρέα. Κοίταξε, το τερμάτισα μόνος μου, δεν παίζαμε. Τώρα που κάνουμε τα κόπ, το κάνουμε τώρα, γράφουμε με το παιχνίδι. Θες πως ξεφεύγω τα πειρά. Στο Dark Zone, να σε πω την αλήθεια, θέλει λίγο παρεούλα, είναι πιο καλά. Πιο πολύ γιατί είσαι ότι πέφτουν κιόλας. Αλλά και να το έχεις μόνο στο παιχνίδι, ο πάλι μιλάμε, να κάνεις... πρέπει να πατάς σκουπιά από εδώ, από εκεί. Μπορείς να κάνεις matchmaking και να παίζεις και με άλλους. Εγώ πάντα βρίσκω κόσμο να παίξω δηλαδή μέσα στο Dark Zone. Τώρα Ισπανός θα είναι, Πορτογάλος θα είναι, Γερμανός θα είναι. Βρίσκεσαι, λέω και παίζεις. Ρε μου το motherfucker. Μίτσο, καλή ήταν η μέρα μας σήμερα. Ήρεμη. Πω, σήμερα ήταν ήρεμη η μέρα. Ο Νίκος στέλνει χαιρετίζω το φώτι σου, ξάδελφος. Γεια. Μας βλέπει. Ναι, πώς τη λεπίνημα, ρε. Το τερμάτισες, πιο Γκρέγκορη, πιο να τερμάτισα. Δες τι έκανα, Πέτρο, πρέπει να το δεις αυτό. Α, γιατί δεν το έκανα, τώρα θα το δεις, περίμενε, θα το κάνω τώρα. Δες, πατάς, κρατάς και φεύγεις. Δες τι θα γίνει, κοίτα την οθόνη, cool man, cool woman, don't look at explosions. Τι φλόρη ήταν αυτή. Πού είναι τα σκώσεις εδώ να έχουν όλα στον αέρα να έχουμε, να γίνει χαμός. Πάμε να ελευθερώσουμε τα παιδιά. Σκοτωσία Μάρτιν Μπέικ, ξέρω εγώ, τα πάντα κρύγονται. Τα πάντα πεθαίνουν. Πού είναι ρε φίλε, where is it? Θάνος απατήσει τα πέτρα με ενός μηχανέμβλης και μερικές φορές αγχώνομαι στην εκκίνηση μήπως μου σβήσει και φάω κράξιμο από τους υπόλοιπους οδηγούς στον δρόμο. Μπορείς να μου δώσεις μια συμβουλή για την εκκίνηση? Ναι, γράψω όλους στα αρχίδια σου. Ναι, και οδήγα. Και οδήγα με την ησυχία σου. Να πάνε να γαμήθουν να μάθουν. Και βασικά, κράτα λίγο πιο πάνω τις στροφές και άσε το συμπλέκτη πιο χαλάρα. Σου να το με τα πόδια λίγο στην αρχή για να πάρει τις στροφές. Θα το μάθει, δεν είναι τίποτα. Και μέσα στην αρχή μου ζουνε η μηχανή όταν την πρωτοπήρα. Πούλα την, δώσ' την σε μένα, δώσ' σε μένα δώρο τη μηχανή άμα δεν τη θες. Αν είναι δυνατόν να αγχώνεις τώρα, άμα θα
θα σου σβήσει η μηχανή και θα γκρινιάξει από πίσω. Όχι, ναι, όχι, λογικό είναι που αγχώνεσαι, δώστε σε μένα την μηχανή. Τελειώσαμε 9, άντε ακόμα ένα. Παιδιά, αν δω το live από PS3 θα έχω πρόβλημα. Ναι. Βέβαια θα έχεις πρόβλημα. Δεν έχει εφαρμογή και είναι θολό, δεν φαίνεται τίποτα, 240 ανάλυση. Ναι. Έχουμε παρέα σήμερα. Το έχω δοκιμάσει το λίγο. Δεν είχα ποτέ PS, εγώ δεν ήξερα καν τι μπορεί να το λέει. Το Division το τερμάτσες, ναι Γκρεγόρη, το τερμάτσα και εγώ και ο Νίκος. Ποιο? Το Division. Εγώ δεν έχω παίξει ποτέ Division. Όχι, μόνο 500 ώρες έχεις παίξει. Τα φιλιά μου motherfuckers λέει ο Φώτης. Αλλο Φώτη, αλλο. Νίκο, το Metal Gear έχει δύο αποστολές ακόμα να ξέρεις. Καλά, θα δούμε πόσες αποστολές θα έχει ακόμα. Και το προηγούμενο λέγατε ότι τερματίσει ακόμα είχε να παίξουμε. Το Metal Gear. Ξέρουμε πότε τερματίζει το Metal Gear πάνω κάτω. Δεν έχει ακόμα δύο αποστολές. Θα έχει vlog, μην βιάζεσαι όμως, γιατί ο server θέλει ακόμα ρυθμίσεις. Δεν είναι όλα σε μια μέρα γίνανε. Ποιο? Για το server ρωτάει ο Άγιος Μπαρ. Α, το με τον Δημητρή. Ναι, έχει δουλίτσα. Υπομονή γι' αυτό. Υπομονή. Ωραία, κάτι μου λέει ότι το live stream θα είναι να τα ξεκλειδώσω όλα. Το πουλάτε το Xbox Original. Ε? Με τον Δημήτρη μιλά, δεν είναι δικό μου. Xbox Original. Έχουμε ένα Xbox. Α. Το πρώτο Xbox που βγήκε. Το πήραμε λίγους μήνες πριν να την κατασταθεί από το 360. Α, ναι, έχουμε πάρει τον Αλέκο. Έπαιξα δύο λεπτά και δεν ξαναπήξα. Να τον, ναι. Καλό. Ο οποίος είναι και στο chat. Δεν είχε τίποτα το συγκινητικό το Xbox το ένα. Live Inception. Έχω όνειρο μέσα στο όνειρο. Που το έκανα format. Και ήρθες εδώ να σου λύσουμε τεχνικό πρόβλημα. Έχουμε πει πόσες φορές να στέλνετε κανένα email στο Facebook. Εδώ τώρα κάνουμε live stream, δεν θα σπάμε τα κεφάλια μας. Γκρέκορι, από όσο ξέρουμε το Metal Gear έχει 60 κάτι αποστολές, είναι. 60 κάτι, 61 νομίζω ήταν. Το Main Mission. Περίπτωρο θα γίνει το καμός επειδή παίζει ο Νίκος. Ξέρω εγώ. Το έχω τερματίσει, λέει, στις 46 τελειώνει. Εντάξει. Στα πόσα? Στις 46 τελειώνει, λέει. Εντάξει. Τι πρέπει να κάνω, Free and Protect Capsule Rooks. Μια άλλη λύση για αυτό το πρόβλημα, Πέτρο, είναι να σκοτώσω τους πάντες. Το Metal Gear θα τερματίσετε σε live ή όχι? Αν τερματίζει όντως εκεί που λέει τερματίζει... Do not kill civilians. Θα με έκανε παραλίγο να με κάνει σύγχρονα. Ναι, σε live θα είναι ο τερματισμός. Να, και ο Λότσι λέει ότι 50 λέει ότι έχει. Καλά, θα το ψάξω εγώ μόνος μου γιατί. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Ποιο ρε? Το Metal Gear, πόσα missions έχει? Δεν ξέρω, ρε, σε τι θα απαντήσω μύριο στα νύχια μου. Θυμάμαι 61 να μας είπανε τώρα. Δεν ξέρω, η αλήθεια δεν κρύβεται. Λάζαρος, καλησπέρα. Πρώτου live λέει. Πες καλησπέρα στο Λάζαρο που είναι πρώτου live. Καλησπέρα man, καλησπέρα, sorry είμαι λίγο συγκεντρωμένος με την τελειότητα. Γιατί δεν έχουμε Rainbow Six 6 βιντεάκια ρε παιδιά? Πώς δεν έχουμε? Όχι, είδες άλμα, είδες. Πώς δεν έχουμε, αυτή η εβδομάδα δεν έχει. Θα έχει την επόμενη. Όχι. Χάσαμε το έξτρα. I fuck you with my gun. Του σκότωσα, Πέτρο. Μπράβο σου, αυτός είναι και ο σκοπός. Παρακαλώ, πες το. Δες. Ο Τόλης είναι να σε διώξω και να πάρω τον Αλέκο που έχουμε δύο κούρεμα. Ναι, βέβαια. Μετά ξέρετε να σε λένε, διδυμίστε, από πού, διδυμί. Λέει ο χαμένος αδερφός του Πέτρου. Γιατί δεν αφήνω ένας από τους δυο σας μακρυμαλί και είστε και οι δύο ίδιοι, μετά τι θα σε Νίκο, λέει. Λέει είσαι λίγο ανυπόμονος. Μαλάκας είμαι. Τι είμαι ανυπόμονος? Δεν ξέρω. Για πες γιατί είναι ανυπόμονος. Τι ξέρεις κάτι που δεν ξέρω εγώ, γιατί δεν το έχω συζητήσει με κανέναν. Χάλια σε λέω, χάλια.
Για solo play ποιο είναι πιο ωραίο, το The Division ή το Rainbow Six Siege? Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ και τα δύο τα παίζω μόνος μου και τα παίζω και με παρέα. Τι να σου πω τώρα. Για solo το Division όσον αφορά το single player του το... ναι. Αλλά πάλι είναι... το Siege δεν έχει τίποτα για να παίξεις μόνος σου, ό,τι και να κάνεις θα το παίξεις με κάποιον άλλο. Ναι. Σωστά. Μπορεί να είσαι μόνος σου γιατί δεν ξέρεις τους υπόλοιπους, αλλά δεν είσαι μόνος σου. Πέτρο, τι έχεις να πεις για τους κοινωνικούς παιδερούς που θα βγουν? Αν δεν βγουν δεν μπορώ να πω κάτι. Πρόσθεση, δεν έχεις ειδικό κονέ με τη Ubisoft? Κονέ, ναι, εγώ τους έχω πάρει κιόλας. Ναι. Τι νομίζεις? Και τους μέθα από μήνους έχω. Έχεις πάρει τη Ubisoft? Ναι, ρε, δικιά μου. Παραλέως σε σειρά. Πώς παίζεις τώρα εσύ τόσο νομίζεις? Άμα θέλω το κλείνω. Από τους gamers εγώ το πήρα. Έτσι θα κάνω και θα κλείσω το account. Έγινε. Λοιπόν, από όσο διάβασα θα έχουν ενδιαφέρον πάντως. Η μία τύπησα θα έχει... Θα είναι γυναίκα. Θα βάζει sticky cams. Ναι, το γκομενάκι το ένα. Και... Γιατί κατεβαίνεις μάρει. Και μάλλον αυτή θα είναι η Defender λογικά από όσο κατάλαβα. Ναι, για να βάζεις κάμερες. Και ο άλλος... βγάζει ένα shield στο rifle μπροστά, οπότε θα είναι πιο δύσκολο να το κάνεις σε headshot. Τα τους δούμε που θα βγουν. Την άλλη εβδομάδα βγαίνουν. Μάλλον βγαίνουν την άλλη εβδομάδα, όχι, βγαίνουν τη Δευτέρα. Αλλά για όσους έχουν το season pass θα τους έχουν από την αρχή. Για όσους δεν το έχουν, μαζέψτε πόντους για να το πάρετε, για να τους πάρετε. Στις 16 θα είναι διαθέσιμοι για όλους τους, τους παίχτες. Μη στα κακιά! Έλα, κλείς το, βαρέθηκες, πάμε να φύγουμε, άντε. Βαρέθηκα, ρε εσύ! Καληνύχτα, γεια σας! Ο Νίκος νύσταξε! Νύσταξε! Πρέπει να βρω τα plans να καταστρέψω. Αυτό έχω καταφέρει μόνο ένα να το βγάλω full. Ναι, Μάρη. Δεν μπορώ να στείλω μήνυμα στη σελίδα σας στο Facebook για να γράψω την ερώτηση μόνο λέτε, στείλες αλλά δεν κάνετε. Τι? Δεν μπορώ να στείλω μήνυμα στη σελίδα σας στο Facebook για να γράψω την ερώτηση. Εντάξει, στείλε email. Στείλε email. Έχεις ένα εκατομμύριο τρόπους να επικοινωνήσεις μαζί μας εκτός από το live stream. Όχι, δεν είμαι καρπάς, Χριστέω. Βασικά, δεν θα στείλεις μήνυμα. Θα το γράψεις κάτω και αριστερά έχει. Μπορείς να γράψεις. Γεια σας, είμαι ο Τάδε. Και θέλω να ρωτήσω αυτό. Δεν ξέρω, αν θες τη βοήθεια του ίντερνετ πρέπει να βάζεις να το χειρίζεσαι. Άμα έχεις Facebook μπορείς να στείλεις μήνυμα. Τόσος κόσμος αφήνει μήνυματα στο... Απαντάμε όσα δεν ερωτήσεις που έχουν απαντηθεί ή απαντώνται στις... Τα μπλουζάκια Beat the Bite πότε θα τα κάνετε τελικά, να περιμένεις? Περίμενε, πριν το Σεπτέμβριο δεν θα κάνουμε τίποτα καινούργιο, παιδιά. Έλα τώρα, μην σπαστά. Πότε αρχίζει το live stream? Που τελειώνει το live stream? Αν την ξέρεις και είσαι καινούριος, έχουμε κάθε Πέμπτη στις 8. Άντε, τάει να πούμε. Τέλειος. Αν σας έδωναν 10 εκατομμύρια για να κόψετε το δάχτυλό σας, θα το κάνατε? Όχι. Εγώ δεν κόβω τίποτα από πάνω μου. Αχ. Άμα σε δίνει ένα δισεκατομμύριο να κόψει το πουλί, θα το έκανες? Ναι, θα το έκανα. Και μετά τι θα κάνεις στη ζωή σου, θα βαριώσουν όλη την μέρα? Θα αγόραζα άλλο. Θα κρατήσεις το πουλί σου. Όχι, ρε, τότε θα αγόραζα άλλο. Θα αγόραζα άλλο. Άμα το κόψεις, δεν γυρίζει πίσω. Θα το βάζεις στον κόλλο του μέσα. Όχι, ρε, θα βάζει ένα βιδωτό, ξέρω εγώ. Βιδωτό. Ένα ρομποτικό. Κάτι ακούστηκε για CSGO, ισχύει. Όντως κάτι ακούστηκε. Ναι, παίζει να παίξουμε. Ακόμα ακούγεται. Παίζει να παίξουμε. Ακούστηκε δυνατά, μάλλον. Το είπαμε δυνατά και ακούστηκε. Ναι, πρέπει να συνοηθούμε με άλλα τρία άτομα για να γίνει αυτό, παιδιά. Πρέπει τώρα να θέλουμε να παίξουμε. Εγώ δεν τρελαίνομαι να παίξω Counter Strike. Ο Πέτρος προφανώς δεν τρελαίνει και αυτός, γιατί δεν με είπε ποτέ πάμε κάνα Counter Strike. Εγώ παίζω όμως μόνος μου. Counter Strike? Ναι. Δεν με είπες ποτέ να παίξουμε. Δεν να φας να ακυρώσουν να γουστάρεις. Πες το, 1,5 το παλιό. Ορίστε, δεν συνεννοηθήκαμε σωστά, ορίστε. Το βρήκαμε το πρόβλημά μας. Πέτρο, πες το ρίκο. Το βιδώνεις το πουλάκι. Ναι. 1,5 πες το παλιό, με τα pixel.
το Counter Strike. 1,6 δεν ήταν. Είχε βγει το 1,5 στην αρχή. Είχε και 1,5. Ναι, το πιο σπασμένο τελείως ever δεν υπήρχε. Σημάδευες με pixel. Εντάξει, σιγά σιγά φτιάχνουμε τα παιχνίδια. Παιδιά, θα παίξετε Assassin's Creed Syndicate. Τώρα παίζουμε Assassin's Creed Syndicate. Το χειμώνα το Absolution, εγώ το έχω παίξει και μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Αν θες να πεις ότι άμα θα γίνει σειρά, όχι, δεν θα γίνει σειρά το Syndicate. Πιο παλιό είναι 1,5. Εγώ έχω μπλουζάκι. Από πού μπαίναν αυτοί ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να βγω. Εγώ έχω μπλουζάκι BD Byte, το έφτιαξα μόνος μου. Μπράβο σου. Τα δικαιώματα δικά σας. Έβαλα τη μητέρα μου να το πλέξει. Χειροποιητό, τι λέει να φίλε. Να το πλέξει, όχι. Για βγάλε μια φωτό να το δούμε, υπάρχει ρε φίλε. Υπάρχει πλεκτό το λόγο μας. Βγάλε μια φωτό και στείλε στο φούμπο να το δούμε. Μήπως. Πάμε τη μάνα σου να μας κάνει μπλουζάκια. Τη βάλουμε να μας πλέξει τα πάντα. Σκουφάκια πλέκει. Μπιτ μπάτ σκουφάκια. Δεν έχει πανόροφο. Πώς θα πάω στον πανόροφο. Πότε θα παίξετε Assassin's Creed ASC. Το ASC τι είναι. Τι. Τα κάψα. Ποιο λες. Ανάποδα μήπως το γράψεις. ACS. Αυτή τη στιγμή τι παίζουμε ρε αδερφέ τα πουλιά μας. Αν σας δίνανε 5 και κάτι μηδενικά από πίσω, θα σταματήσετε το gaming. Ναι. Εξαρτάται από τα μηδενικά. Αν ήταν ένα, είναι όχι. Πολλά, βλέπω. Αν ήταν 6 τα μηδενικά, ναι, εγώ δεν θα ξαναπέζα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 5 εκατομμύρια είναι. Ναι, εγώ το άκουγα. Χαίστηκα. Ναι, ρε φίλε. Θα έπαιρνα μαλάκα τρία μοτόρια και άντε γεια. Θα έπαιζα όλα να παίζει για μένα. Μην τον είδε τον Παναή. Το leader δεν τον έχω βρει τόση ώρα. Μέχρι να ψοφήσω τον κόσμο θα γυρνούσα. Ποιος θα είχαμε τα video games. Πού είναι ο leader ρε μαλάκα. Ρε μάγκες, γιατί φαίνεται. Λες και έχει μέρα σε εσάς. Γιατί μέρα είναι εδώ σε εμάς. Έχουμε φώτα αδερφέ. Άσε που έχουμε και δύο καράφλες. Έχουμε στο σπίτι. Φώτα. Έχουμε και δύο καράφλες. Ένας εγώ και ένας ο άλλος δίπλα. Φώτα, καθρέφτες, ό,τι θες έχουμε. Όλα τα έχουμε. Beat bite cultures να φτιάξετε. Δεν κακό. Άσπρες όμως, καγκούρι. Δεν είναι κακή ιδέα. Ο Γιώργος λέει δεν έχει leader αυτό. Φά τους όλους λέει. Σένα το λέει. Τότε γιατί μου λέει kill the leader undetected. Έτσι θα πεθάνεις. Ναι, το τελευταίος. Γιατί το λέει. Τελευταίος, έλα τελευταία. Πέτρο, ποιος είναι ο αγαπημένος σου ξένος YouTuber. Δεν είναι κανένας. Δεν έχω κάποιον αγαπημένο YouTuber ξένο. This is how you die, 17 στα 17. Kill the leader undetected και leader δεν. Και επειδή θα με ρωτήσεις ούτε Έλληνα αγαπημένο έχω. Το χάσα. Το χάσες. Ενώ δεν υπήρχε leader και να, το μαλάκα. Να που το χάσες. Γιατί βρήκες κανένα leader εσύ. Όχι, δεν ξέρω ρε φίλε. Αυτό λέω κι εγώ. Για πες μας Γιώργο που έλεγες ότι δεν έχει leader. Ωρε φίλε, λέτο, λέτο, έλα έμεινε. Έλα έμεινε. Το live stream φτάνει στο τέλος του. Beat by the βρακιά. Όλοι βρακιάζεται ανε μαλάκα. Ρε, αβρακωτίστε όλοι. Ξεμπλέτσετε. Inventory. Weapons. Big Boss είναι μια καράφλα. Είναι δύο καράφλες σήμερα. Δες τα καλύτερα. Που λάμπει. Εγώ μόνο τα καλύτερα. Δεν φάνηκε καλά. Ξαναβάλτε μέσα. Οπ, είδες. Να, δύο καράφλες. Ωρε φίλε, το έκανα και update Mirage Gauntlet. Πέτρο δεν είναι ο αγαπημένος ο Πέτρος από Beat Byte. Όχι, αυτός μαλάκας είναι. Είναι και καραφλός. Cape στην καλή έχω. Τι έχεις? Την καλή, το καλό το cape. Ωραίο, ωραίο αυτό όμως. Μ' άρεσε. Το πιο καλό έχω. Χρώματα, δες έχει και χρωματάκια. Με άρεσε, με άρεσε. Τι χρώμα την βάλω. Μπλε θα την κάνω γιατί έτσι. Here to upgrades. Όχι, τι είναι εκείνο. Σπαθί. Oh, γαμάτο, δεν είναι και. Δεν τα χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ τα κούρκι κούρκι. Έχω skill points. Εγώ θέλω beat byte προφυλακτικά. Και ο άλλος από κάτω προφυλακτικά θέλει. Έτσι, μπράβο. Γαμάτα γιατί χανόμαστε. Να ξέρεις ότι δεν θα λειτουργούν ως προφυλακτικά. Θα είναι ο καλύτερος τρόπος σύλληψης. Όχι για τη σύλληψη. I want you. Πώς και προτιμήσατε τις μηχανές από τα αυτοκίνητα.
Καβάλα μηχανή και έλα μετά να με ρωτήσεις ξανά. Τι λέει. Πώς και προτιμήσαμε τις μηχανές από τα αυτοκίνητα. Έχουμε την επιλογή να έχουμε και τα δύο. Decisions. Ας ξεκινήσουμε από ψηλά. Τι έχασα, παιδες. Όλο το live stream. Το live stream έχασες δυστυχώς. Περούκα beat bite. Θα είμαι ο πρώτος που θα την πάρω ίσως. Έλα τώρα ρε. Πέτρο τους ξέρεις beat bite. Όχι, ποιοι είναι αυτοί. Bitch, I killed you. Α, δύο μαλάκες που ένας φωνάζει και ο άλλος φωνάζει πιο πολύ τον άλλον. Δεν φωνάζουν ιδιαίτερα. Με φρύφους μιλάς, Γερονίκο. Φρύφους. Μάλλον θέλω να πει γρίφους. Φρύφους. Εγώ μόνο με τους φρύφους μιλάω. Γιατί καλύτερη μέθοδος σύλληψης τα beat bite προφυλακτικά. Γιατί καλύτερη μέθοδος σύλληψης. Γιατί θα είναι μούφα, ρε. Γιατί δεν το κατάλαβες. Καλά, ρε, δεν ξέρεις γιατί τα beat bite τα προφυλακτικά. Πέτρο, μου άρεσε το μπλουζάκι Iron Maiden που φορούσε στα βίντεο αυτή την εβδομάδα. Και θα τη φοράω σήμερα, Soulfly! Πάει το μικρόφωνο. Τι να κάνω, ρε φίλε, έχω δυνατή φωνή. Όχι, θα έρθει η μέρα που δεν θα έχουμε δεύτερο μικρόφωνο. Δεν πειράζει, θα πάω στον αδερφό που είπε Νικολάκη. Πες κάνα μικρόφωνο καινούργιο. Θα μου πει, να μαλάκα θα μου πει. Τα χάλασες. Θα μου ρίξει μια φάπα μετά. Έτσι πεθάναν όλοι, Πέτρο, σιγά σιγά. Σιγά σιγά όμως. Έλα εδώ, σε σφύριξα. Ψάρωσες, έρχεσαι έτσι, πίδα. Έλα. Τζιμ, τζιμ, καβάλα μηχανή και πέω στο μονίτι. Τι λέει? Καβάλα μηχανή και πέω στο μονί. Μπα. Ούτε αυτό! Α, τι, όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ με κανένα σας, να ξέρετε. Αν δεν το σκεφτώ, εγώ είναι λάθος. Είμαι 16 κριτικά μηχανή. Ε, όχι. Chris the Best, είμαι 16 κριτικά μηχανή. Όχι, να προσέχεις, Chris the Best, να προσέχεις. Ωραία, πάει κι αυτός. Ω, έπεσε. Δεν χτύπησε όμως. Πώς το κάνει αυτό. Δεν έχει ανάγκη το κόμμα. Και τα κούνι φοράει. Επειδή φοράει τα κούνι δεν χτυπάει. Τι ώρα είναι. Τελευταίο μίσο βγάζουμε, Πέτρο, να ξέρεις. Επαγγελματικά, σώπα ρε Chris, τρέξε αγώνες. Μπράβο ρε φίλε. Ποιος τρέξε αγώνες. Ένα παλικάρι, ο Chris the Best. Ανομάλου δρόμου. Ψέματα είναι. Τότε είχε πήγει πέρα, έχει βράδυκα. Από πού είσαι? Ψέματα. Προστατευτικό μηχανισμό beat bite, ναι. Καλό αυτό. Κεβλάρινο θωράκιση για Leopard 2, beat bite. Chris the Best, από πού είσαι? He's the best. Όχι, αυτό το κάνουμε σχέδιο για το κράτος, να κάνουμε την καράφλα και έχει το πρώτο beat bite από πίσω. Αυτά είναι σοβαρές συζητήσεις, έτσι. Ναι. Είναι σοβαρές συζητήσεις αυτές που κάνετε. Να τις πάρω στα σοβαρά δηλαδή. Κάντε άκρη. Έλα, είναι φρόνιμο τσατσίμιρα, είναι καλά παιδιά. Αθήνα, α, ωραία. Καλή επιτυχία σου, λοιπόν, που τρέχεις αγώνες. Καλή επιτυχία, man. Και να είσαι πάντα όρθιος. Να γίνεις διάσημος και να τρέξεις στη Φόρμουλα 1 μια μέρα. Ωραίος! Θα ανέβει YouTube. Πού ήσουν, αρέ? Θα το σκεφτούμε. Άμα παίξει καλά ο Νίκος, θα ανέβει YouTube. Θα ανέβει YouTube, όλα ανεβαίνουν. Αφού ρε, όλα ανεβαίνουν, γιατί όλα, ρωτάς. Όλα. Αφού δεν ξέρεις, δες δεν ξέρεις τώρα τι θα ανέβει. Δες πως τον έφαγα. Χθες έπαιζα καλύτερα που χέρι ο Θοδωρής. Ήταν ο Θοδωρής γι' αυτό. Χθες ήταν ο Θοδωρής εδώ και έπαιζα και με έλεγε καλά ρε, με το χειριστήριο παίζεις. Ναι, και έκανα κάτι πολύ κουλά. Ξέφυγα τρενώντας στο τελευταίο τερολέπτο. Νίκο, άλλο και σε 4 ώρες το Syndicate.
Ναι, μου άρεσε το παιχνίδι. Ναι, του άρεσε το παιχνίδι. Μου άρεσε. Τα 2-bit bytes για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Θα μας βγάλει εδώ σχέδια ο Αλέκος. Τελευταία, εδώ κάτω, τελευταία παιδιά. Τελευταία παιδιά, τελευταία προσφορά. Ο Captain Έτσι. Gamer λέει πόσο level είσαι. Είναι πολύ level. Τι εννοείς τη level, είμαι το καλύτερο. Όχι τη level, πόσο level είσαι. Το καλύτερο. Πόσο, πόσο. Πολύ. 9. 9. Και δεν έχω skill points για να βάλω το τελευταίο. Για τα του. Ω, γαμάτο. Γι' αυτό σου λέω άνετα. Με άρεσε. Τα του. Το στιέρα bit bite. Σε βάλω σένα να μου σχεδιάσει το τα του. Όποιον λέω να μου σχεδιάσει, να πιάσει σχέδιο για τα του, το αποφεύγει. Μου το φαίνεται ζητήσει. Ωραίο. Γεια σας, τώρα μπήκα. Γεια σου, τώρα θα βγούμε εμείς. Ναι. Είναι η ώρα που τελειώνει το live stream. Παιδιά, ίσως να ήταν λίγο βαρετό σήμερα το live stream. Συμβαίνουν αυτά. Καλοκαίρι. Τον Νίκο να κράξετε. Αυτό θέλει να παίξει με. Εγώ φταίω, εγώ ήρθα. Εγώ είμαι ο μαλάκας, υπόθεση. Ο Νίκος. Να ξέρετε, πάντα ο Νίκος είναι μαλάκας. Λοιπόν, θα κάνουμε και το gang war. Κάντε ρε φίλε. Δεν είναι τίποτα, μας πάρει ένα δευτερόλεπτο. Σε πειράζει να φύγω εγώ. Ε. Όχι, όχι. Πες ότι έγινε κιόλας. Ναι, ρε, κάντε, κάντε. Ό,τι θέλω θα κάνω. Να, δες. Δες μου την πέφτουνε τώρα. Έχουμε gang war. Κάνει και τσιγό. Λίλα Graves. Πρέπει να σκοτώσω αυτή. Δες πόσο δύσκολο θα είναι να τη σκοτώσω. Δες πόσο δύσκολο θα είναι να τη σκοτώσω. Νίκος Στόκος 7, σε χαιρετάει το τέτοιο. Σε χαιρετάει το Nightbot. Γεια σου, Nightbot. Τέλος. Τσόντα beat bite. Gang leader eliminated. Lila Graves. Κιόλας. Εννοείται. Αφού σε είπα, ρε. Κιόλας. Ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Και τώρα με έχουν όλοι πλάτη. Το σβουριχτό ήταν ωραίο. Α, και αυτό ωραίο. Όχι, ρε φίλε, με είδε. Έλα, πού είσαι, πού είσαι. Την άλλη πέμπτη θα έχει τερματισμό τζαζικός. Όχι, δεν θα έχει. Όχι, 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 όχι! Α, τσόκος, sorry ρε φίλε, το διάβασα. Sorry που το διάβασες τσόκος, sorry. Το διάβασα γρήγορα και το... Νίκος τσόκος λοιπόν. Δεν τρέπεσαι λίγο. Αλέκο, τι γράφεις παιδί μου, τι φρόνικα σου σαν... Φρόνημα, φρόνημα. Φρόνημα γιατί μιλάμε κάτι μυστήριο γι' αυτό. Πέτρο, πες το πρόγραμμα. Α, να το πω. Ναι. Ή το ξέρετε. Ποιος το ξέρει, το γράψει στο chat τώρα. Όχι φίλε, γιατί μου το κάνεις αυτό. Έτσι, να δω πώς το ξέρουν το πρόγραμμα. Μπορούν να γράψουν schedule, πώς το λένε, και να ξεκινήσει. Πόσους σου έσφαξες στην Νικόρελτα, ο Captain Gamer. Πολλούς. Πολλούς έσφαξες. Πολλούς. Λογαριασμό θα σου δώσω. Άγιος Μπαρ, Νίκο, μένω πολύ κοντά, απέναντι από το κρεοπωλείο. Ποιο, το καλό ή το άσχημο. Ποιο κρεοπωλείο. Ναι, ποιο το καλό, το κρεοπωλείο ή το έτσι. Είμαι νέος, δεν το ξέρω. Άλλος, ποιος το ξέρει. Κάθε μέρα παιχνίδια, έχασες, άλλος. Ποιος τώρα πλάκα. Πάμε τις Borrowing Zones, motherfuckers. Άλλος και δευτέρα, πάμε για δευτέρα. Δευτέρα, τρίτη, τέταρτη. Το κάνει copy paste το άλλο, είμαι σίγουρο. I fuck you with my super glue. Ο άλλο σίγουρα το κάνει copy paste. Του έβαλε το λάδι. Λοιπόν, αφού το βλέπετε το πρόγραμμα όλοι σα στο chat, καλό σα βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Νίκο, το είπαμε το πρόγραμμα. Όλοι μαζί, μαζί με τα παιδιά. Δεν πειράζει τώρα, να, και εγώ το βγάλα. Το βγάλα. Δευτέρες με Πέμπτες. Το βγάλα. Τρία YouTube. Παρασκευές live. Δευτέρες με Πέμπτες. Τρία YouTube. Παρασκευές live. Λάθος κανάλι, μεγάλη. Λάθος κανάλι, βλέπεις. Λάθος copy paste. Λάθος copy paste, μεγάλη. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Είχαμε μαζί μας το καραφλό αγόρι τον Αλέκο. Fancy moves 50-75. Παύλα σκητσογράφο, Παύλα moderator. Παύλα moderator. Τι έγινε ακόμα να πει. Και για όσο το είδανε. Το ξαναδείξω. Ω, τι λέει ρε φίλε.
Μου μείνανε μόνο τα μήνυμα. Και θα τα κατά σκίτσα ο Αλέκος. Κάτσε, περίμενε να τα βάλουμε full screen. Α, ναι, σωστά, σωστά. Κάνουμε κονσομασιόν. Βγήκα από το fucking game. Και όσοι είστε Θεσσαλονίκη και θα πάτε στην Comic Con το Σαββατοκύριακο, θα είναι και ο Αλέκος εκεί με το. Με τον Bob. Είναι PG-13 αυτό, να ξέρετε. Παραπάνω. PG-23. Είναι. Κάπου και το 23. Καφροκόμικ είναι. Αν δεν μπορείτε να μπείτε στο καζίνο, δεν μπορείτε να πάρετε το κόμικ του Αλέκου. Ισχύει. Και μας έκανε αυτά τα σκίτια ο. Κάτι πρώτο αυτό. Γάμισε. Το παίρνω και όλα στο σπίτι εγώ. Όχι. Πάρτο. Και μας έκανε και αυτό. Μου λες, το σχέδιο που σου έκανε πριν 3 εβδομάδες και είναι εδώ πέρα, θα το πάρεις. Θα το πάρω. Πού το. Ναι. Είστε από Αθήνα. Φέρτε και αυτό. Είσαι, το βρήκα. Φαντάζεσαι, έτσι είστε από Αθήνα το σκίτσο μπόρο του ήρθε και ακόμα εδώ. Ευπαθή προϊόν αν ήταν, Πέτρο, πιο γρήγορα θα είχε φτάσει. Έπρεπε να το πάρω, θα είναι καλέκος εδώ. Δεν πειράζει. Τα λεκαλινίχα τα λέμε από κοντά στην Comic Con. Έγινε άλλο και θα τα πούμε στην Comic Con. Δεν θα είμαι εκεί, αλλά θα τα πούμε. Σιγάρι, υποπόταμε.